Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευτικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. Raptotelia.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Raptotelia.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95.5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στις 95.5 της Κακομοίρας με το Θανάση Καταπάκα προσωρινά στη ρύθμιση των ήχων, το Γιάννη Λαλίδη, ο οποίος θα αναλάβει σε λίγο, τη κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95.5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι είναι μεσημέρι και αν πεινάς, μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα όνομα και πράγμα. Εκεί όπου το μέγεθος μετράει, εκεί που η ποιότητα μετράει, στην Αγίων Πάντων 28. Με τηλέφωνο για παραγγελία στο 2310 51 0045. Εκεί όπου ο Σάκης έχει τρελαθεί και δίνει δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ. Να φας, να χορτάσεις, να μην χρειάζεται να φας τίποτα όλη την υπόλοιπη μέρα. Μόνο εκεί, στην Αγίων Πάντων 28. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα, καθώς είχαμε πλούσια δράση με πολλά ενδιαφέροντα στο χώρο του ποδοσφαίρου του Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι Σκιάδες Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου με την ευκαιρία των Χριστουγέννων επανέρχεται με την καλύτερη προσφορά που έχει γίνει ποτέ, καθώς για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν Skoda, Kia ή Hyundai καινούριο, είναι δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και παράλληλα έχετε εγγύηση καλύτερης τιμής, κατώτερης τιμής από οποιαδήποτε άλλη έχετε βρει στην αγορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή να μάθετε περισσότερα για το πώς θα πάτε και το τι ακριβώς γίνεται τηλεφωνώντας στο 2310 596 596. Νίκη για τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία για τον Ολυμπιακό. Πολλές γκέλες περίμενες, Κωστή. Μία και καλή έγινε. Έχουμε και τα σημαντικά βέβαια. Ωραία εισαγωγή ρε Κόκκινο. Τέλεια. Τι θες να σε πω. Λέω πολλές γκέλες περίμενες, πολλά γκόλ είδαμε. Ποιες γκέλες περίμενα εγώ. Περίμενα να σπάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Περίμενα. Δεν έσπασε. Βέβαια. Λοιπόν, μπορούσε να σπάσει. Γιατί δεν με νοιάζει, δεν έσπασε. Ας τι μπορούσε να γίνει. Με τον Κλάους Σέντερφορ, αυτοί οι φελοί γιανιώτες, σερσερίδες. Πήγανε, πήρανε Σέντερφορ τον Κλάους. Θα πέσουν κατηγορία ή θα σωθούν για ένα πόντο. Δεν ξέραν τι παλέμαχος αυτός. Τον έχουν Σέντερφορ. Διώξαν τον Κόντε, πήραν τον Κλάους. Πάλι καλά που είναι και ο Γκρίσμαν, λίγο κινητικός, διεισδυτικός, τριπλαδόρος. Δεν τα βάζει εύκολα όμως κι αυτός. Πήραν ένα ξύδι εκεί, πώς το λένε, ένα ξύδι που να σωθούν. Δύσκολα. Όντως. Δύσκολα. Κάνουν ευκαιρίες, καλή ήταν πάντως. Στο ευκαιρίες, με τον Κλάους χαμηλά. Και με τον Γκρίσμαν. Ο Γκρίσμαν έκανε ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί το παιχνίδι. Εντάξει, με τον Κλάους τώρα δηλαδή, πας. Ο Αστέρας. Δηλαδή, τρως την κατάρα του καταραμένου τώρα εκεί πέρα. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά ο Κλάους δεν είναι ο μοναδικός. Ο Κλάους είναι για κάνε πετάδικο, να ανάψει κανένα πούρο, να κάνει κανένα 2-3 πακέτα Μάλμπορο, πιει κανένα 2-3 ουίσκι, να γυαλίσει το μάτι, για να πάει κανένα κυνήγι εκεί πέρα, να σκοτώσει κανένα πουλάκι του Θεού. Θα πεινάσει η οικογένεια. 15 χρόνια δεν πεινάς, τρώει τα πουλάκια σου μια χαρά είναι. Είχαμε την απίστευτη εξέλιξη στο Περιστέρι, στο 4-2 του... Ατρόμητου με τον Άρη. Ναι. Εκεί όπου διάβασα πριν από λίγο στο blog του Κυριάκου του Θωμαίδη. Ναι, τι. Γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα. Μπράβο, πού το διάβασα, θα φάνε πρόστιμο οι παίκτες. Όχι, ρε φίλε. Ότι ο Άρης από τη μεριά του Μαυράη έχει φάει 8 γκολ. Από τα 16 γκολ που έχει φάει, τα 8 είναι από τη μεριά του Μαυράη. Ναι. Α, στατιστικό είναι. Ναι. Τι να πω από εκεί και πέρα. Το αναφέρω. Τι αναφέρεις, ρε. Για να μην δώσει 5 δεκάρες να πούμε σε αυτόν τον Δελιζίση που ζητάει το παιδί αναπροσαρμογή συμβόλαιο, ανανέωση κτλ. Έχει τελειώνει το συμβόλαιό του, τι. Τελειώνει το καλοκαίρι. Άρα έχει δικαίωμα αναπροσαρμογής, ναι. Πότε τελειώνει, έχει δικαίωμα αναπροσαρμογής. Ναι. Ναι. Επειδή προφανώς δεν το ξέρω το παιδί, αν ζήτησε κάτι παραπάνω, αν ζήτησε ξέρω εγώ να πάρει κάποια λεφτά, προφανώς ο Άρης δεν τα δίνει και καλά κάνει και δεν τα δίνει, αν νομίζει ότι ο Δελιζίσης δεν μπορεί να παίξει. Τραβάει να πούμε το Μαυράι με το Βέλεθ κατ' εντολή να πούμε. Εγώ του λέω φάει χαρτάκι ο φίλος μας ο Παντελίδης. Δεν έφαγε χαρτάκι. Εσύ δεν έφαγε χαρτάκι, γιατί δεν έφαγε χαρτάκι. Πού το ξέρεις ότι δεν έφαγε χαρτάκι. Λες να είναι τόσο δηλαδή, άμπαλος ο Παντελίδης. Ο Ουζουνίδης. Που του λένε δεν υπολογίζουμε πλέον σε μπακασέτα, ναι, Λαμπρόπουλο τρώει, και. Τρώει χαρτάκι βέβαια. Είναι χαρτάκι. Έφερε χαρτάκι. Και τι μπορεί να κάνει αφού λέει ότι δεν υπολογίζουμε. Δεν παρακάνει 3-0, το χαρτάκι το πληρώσει αυτός όμως. Δηλαδή έρθει εδώ πέρα. Θα μας φέρουν ένα ζαβό σκηνοθέτη, ένα ζαβό ηχολήπτη και ένα ζαβό έξω στα τηλέφωνα για να μας πούνε αυτοί θα είναι. Μάλιστα. Θα του διώξουμε αυτούς εδώ που είναι γιατί τους δάνε λεφτά. Ωραία. Ποιος θα το χρεωθεί την αποτυχία. Εμείς. Ναι. Θα το δεχτείς. Θα το δεχτείς. Είσαι κότα. Θα το δεχτείς. Αυτά εσύ τα κάνεις. Βράντε τώρα Χαϊβάνι να πούμε. Μπορεί να μιλήσεις. Λοιπόν οι προπονητές του δίνουν συμβουλή. Επειδή τη ρεμούλα την τρώνε οι ίδιοι, οι προπονητές. Τη σπέκουλα. Τη λάσπη. Σπέκουλα, λάσπη, πες όπως θες, ρεμούλα. Τα έφαγε τα 4 ο Παντελίδης. Δεν θα πούνε τον Γκουρού Μπαγλά, τον πρόεδρο. Ξέρεις γιατί δεν του δίνεις 5 φράγκα παραπάνω το Δελιζίση. Θα μου τον πούλο Δελιζίση. Τον πούλο Δελιζίση. Άλλο Δελιζίση. Έχει δέσει με τον άλλο στα στόπερ. Ναι, όντως είναι καλή. Εντάξει. Έχει δέσει. Ναι. Και άμα δέσει κάτι το γλυκό, δεν το χαλά το γλυκό. Άμα είναι έτσι θα βγάλω και τον τερματοφύλακα, άμα ζητάει κανένα φράγκο παραπάνω κτλ. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο και δεν το λέω για τον Άρη μόνο, λέω για όλα τα σωματεία, τα κολοσωματεία. Είναι κολοσωματεία. Παίρνει τον αθλητή, αλλά εσείς ποτέ δεν στηρίξατε τον αθλητή, το παίζετε κομμουνιστές, αν σας βάλουν σε κανένα δημόσιο, αλλά άμα είναι με την εταιρεία πάτε όλοι. Καπιτάλες, του κερατά όλοι. Λοιπόν, καπιτάλες, καπιταλάκια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι. Ότι ο προπονητής του Ατρομήτου, τον οποίο έκανα συνέντευξη επί 1 ώρα στο Art μαζί με τον Νίκο τον Στρατή, έχω μεγάλο σεβασμό και στον προπονητή του Ατρομήτου, όπως και στον Παντελίδη, βέβαια, αλλά εκεί το υλικό είναι καλύτερο. Τους έπληξε με ένα ρόμβο 4 χαφ. Κατήργησε τα εξτρέμ, τους έπνιξε και έφυγε με τον ένα το χαφ που είναι βολίδα, τον κουλούρι που έγινε βολίδα. Ξέρεις γιατί έγινε βολίδα ο κουλούρις. Και τον προύλο που είναι βολίδα. Γιατί είναι πλατυπόδης. Μάθερε πέντε πράγματα. Όχι πλατυπόδης. Του ταμπάνει ούτως ή άλλως. Φωταγωγήθηκαν τα Γιάννηνα γιατί δεν πήγε ο κουλούρις. Εντάξει, μάθε τώρα λίγο μπάλα, ρε Χαϊβάνη εσύ. Μου κάνεις το δάκτυλο εμένα. Δάκτυλο μου δεν το κάνεις, άμπαλε. Φωταγωγή, πανηγυρίζουν τα Γιάννηνα. Γιατί δεν πήγε ο κουλούρις. Πήγε ο 11 κολοκουλούρις. Εντάξει, 11 κολοκουλούρις. Λοιπόν, να μάθεις ότι του Χατζηλιάκου, πώς το λένε, του Κουτσολιάκου οι παίκτες, τους έχει έναν ξένο γυμναστή φοβερό σε ατομικές βελτιώσεις και στο συνομεταξία είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Λιμνιός και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ ατομικά. Και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Και τον Κουτσολιάκο, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ο Κουτσολιάκος είναι ο καλύτερος μάνατζερ στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Εμείς θα τον κάνουμε αβάντα, αλλά οι παίκτες του, εγώ το έμαθα χθες. Δεν το ήξερα. Ήξερα ότι κάνουν γυμναστική αυτή έξτρα κτλ. Αλλά δεν ήξερα ότι ο γυμναστής είναι ο κοινός και τον έχει βάλει ο Κουτσολιάκος. Δεν θα είμαι δίκαιος. Με τους μάνατζερ δεν θα πάω καλά. Όμως εδώ θα πρέπει να πούμε δεν είναι τυχαίο που ο Κουτσολιάκος βγαίνει πρώτος. Και επίσης ο Κουτσολιάκος τώρα έχει απομακρυνθεί λίγο από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το ψάξουν εδώ οι γύρω-γύρω. Γιατί απομακρύνθηκε ο Κουτσολιάκος από τον ΠΑΟΚ. Τι συμβαίνει. Κλείνει η παρένθεση. Έβαλε τον Μανσόν, τον Νάτσο, τον Μπουσούλα και τον Βασιλακάκη. Είναι όλοι οχτάρια. Είναι όλοι οχτάρια. Και ο Άρης είχε σιώπη μπάσα και Γκολάσο. Γκολάσο είναι λυψός. Δεν για να παίζει στον Άρη. Γκολάσο είναι να παίζει στον Καραϊσκάκη Άρτας, είναι να παίζει στον Ηρακλή, είναι να παίζει στον Αιγυνιακό. Είναι να παίζει, ξέρω εγώ, σε κατωτέρω επίπεδο ομάδες. Όχι στον Άρη που θέλει να βγει πέμπτος και έκτος και έβδομος. Εντάξει, να τον κολλάσω. Δεύτερο λάθος του Παντελίδη, ότι δεν ξεκινάει το Ματίγια. Δηλαδή, ένα λάθος με τον Στόπερ, ο οποίος κακός δεν παίζει. Τι απόσταση ζητάει ο αυτός. Κάντε ένα έρανο, δώστε 50 χιλιάρικα. Ο πιο μαχητικός, τοποθετήσεις πολύ καλές, ψηλά πολύ καλός. Εντάξει, δεν και ο Μπεκεμπάουρ να σου δίνει και την πρώτη πάσα από κάτω. Είναι ένα παιδί το οποίο στα 30 έδειξε στοιχεία και παίζει και με ένα μάτι. Έχει νευρολογικό πρόβλημα το δεξί του το ματάκι. Και είναι παλίκαρος που παίζει σε υψηλό επίπεδο με πρόβλημα στο ματάκι του. Να μην παίξει ο Δελυζίζης. Τι λέτε ρε. Φάει 4 γκολ λοιπόν. Φάει 4 γκολ λοιπόν. Εγώ αν ήμουν ο Δελυζίζης από μέσα μου θα πανηγύριζα γιατί με βγάλαν απόξω. Φάτε την 4 λοιπόν και ελάτε στη Θεσσαλονίκη με την 4 στην πλάτη. Άντε να μάθετε να πούμε. Οκ, okay, boys. 4.5 ο Μάγκας. Ο Κάναντι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Τσαλακάκηδες, Κωνσταντινίδηδες, Μενέντεθες, Βαλεριάνη. Ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο στο χέρι, βρείτε 2 μπακ. Πέτε εκεί το Διαμαντόπουλο που κάνει το μάνατζερ εκεί στον Άρη. Το Διαμαντόπουλο που κάνει το μάνατζερ να σας φέρει 2 ένα δεξί μπακ και ένα αριστερό μπακ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Και βρείτε και ένα επιτελικό χάβ να βγείτε Ευρώπη. Ματίγες, Γκολάσιδες, το άλλο το παλέμαχο που πήρατε από τον Ολυμπιακό είναι να πούμε στο Πούλμαν και στο Καπί μαγιαματικά λουτρά, ξυλοκερατιά και ηλκής. Αλλά άσπυλα, σπόλουτρα και ιστορίες. Τι κάνεις, τι γράφεις εκεί, εγώ μιλάω, γράφεις εσύ. Κοσκούμε, γράφεις τα παπάρια σου, τι κάνεις, τι γράφεις. Μίλα καλά, ρε, μίλα καλά. Τι μίλα καλά, ρε, Βόδι. Έχει βγει τα λαρίκια μου και εσύ γράφεις, Βόδι. Δεν σε υποχρεώνω να κάνεις μονόλογο. Βέβαια, άμα κάθεσαι και γράφεις μονόλογο θα κάνω. Μόνο σου κάνεις μονόλογο. Τι έγινε, δεν ξύμψες καλά, δεν πιες κανένα καφέ. Πολύ νωρίς σου ξύμψες. Πολύ νωρίς ξύμψες, δεν σε κόβω να ξύμψες. Πολύ νωρίς. Άλλο θέμα, λέγε. Λοιπόν, είχαμε το χείο του Ολυμπιακού, ο οποίος κλαίει. Πώς πού? Κλαίει ο Ολυμπιακός. Κλαίει. Εγώ πέρα από ένα μαρκάρισμα πάνω στον Σισε. Α τα ρε τα μαρκάρισματα πάνω στον Σισε. Δεν είδα κανένα πέρα. 20 χρόνια που βιάζει το ποδόσφαιρο. Α τα μαρκάρισματα πάνω στον Σισε. Λοιπόν, 2 λόγια στον Καράπαπα και στο Μαρινάκι. Αφήστε το παραμύθι. Με το φως των σπορ και τις εφημερίδες που σας κάνουν κριτική, καλά σας κάνουν. 2 χρόνια κοροϊδεύετε τον κόσμο του Ολυμπιακού, φέρνετε κάτι παλτά να πούμε εκεί, κάτι ημίπαλτα, κάτι κιμονό. Αντί να πάτε να πάρετε παιχταράδες, να πάρετε το πρωτάθλημα. Δεν έχετε τη διαιτησία τώρα. Παίρνει κανένα φάουλο ΠΑΟΚ παραπάνω, κανένα πλάγιο out παραπάνω. Εσείς νομίζετε ότι θα πάτε στην Ξάνθη και θα ανοίξει τα ποδάρια η Ξάνθη. Εγώ σας το είπα την Παρασκευή, η Ξάνθη ποδάρια δεν ανοίγει. Πάτε να ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Good boys. Στον Ολυμπιακό ποδάρια δεν ανοίγει πια. Και αυτό είναι το σωστό. Στην Πάτρα να ανοίξουν τα πόδια. Στον Πανηλιακό να ανοίξουν τα πόδια και κάτω στην Αθήνα. Εδώ πάνω πρέπει οι ομάδες να είναι ταϊσμένες καλά. Παοξιδηλίκι να φάνε δηλαδή. Και αυτό ο Ιβάν το ξέρει καλά. Γι' αυτό πρέπει να πάει σε. Το μάθε. Το μάθε. Μαθαίνει, κοντό μαθαίνει. Μαθαίνει. Ο κοντό μαθαίνει. Το κοντό τον έκανες όκοντο. Μια χαρά μαθαίνει. Και μαθαίνει και παίρνει και πρωτάθλημα φέτος. Ας τον Καράπαπα. Ο Καράπαπας να πάει να πούμε στον Μπούζα και να του πει ο Μπούζας, έλα εδώ το πιάσει από το αυτάκι. Χοντρό, κάτσε κάτω να τον πει. Εγώ 40 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά. Εσύ είσαι, πώς το λένε, μικρό μαθητούδι μπροστά μου. Πας να πουλήσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού αδικία. Για βγάλτε 50 οπαδούς του Ολυμπιακού να δούμε. Θα μιλήσει κι ένας για αδικία. Ήδη σιγά σιγά ο μαλάτος εχθές. Κωστά μου. Ναι, τι είναι ρε, Muppet Show τώρα, τι κωστά μου. Τι έγινε, το χέρι το Πρίγιαβιτς, άρχισαν να λένε ότι βλέπουν χέρι το Πρίγιαβιτς, το χέρι το Πρίγιαβιτς, Κωστά μου, τι χέρι του Πρίγιαβιτς να σου Γιάννη, του λέω, να πήρε το χέρι με την μπάλα με το χέρι, Κωστά μου. Του λέω Γιάννη μου, ο Πρίγιαβιτς ήταν ανύπαρκτος 90 λεπτά, έκανε ένα πέναλτι χτύπημα και μια ωραία παλιά που του κάνανε από 40 μέτρα την κοντρόλαρε καλά και πήρε το πέναλτι. Ανύπαρκτος χθες ο Πρίγιαβιτς, δεν ακούπησε την μπάλα. Γίνανε 40 φορτώματα από δεξιά και από αριστερά, δεν πήρε ούτε μία κεφαλιά. Στο καλό του το στοιχείο. Και ο παραδόξος, στο κακό του το στοιχείο που είναι η μπάλα κάτω κτλ. Κάνει ένα καταπληκτικό κοντρόλ, μεγάλου σεντερφόρ, δηλαδή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κατεβάζει την μπάλα ωραία και σωστά έρχεται και του κάνει το πέναλτι το δεξί τον μπακ, γιατί στόπερ δεν υπήρχε εκεί. Το παιδί δεν φταίει το άλλο. Πώς το λένε, αφού είχε κάρτα, κακός το έκανε. Και τι να κάνει, θα το αφήσει να το βάλει. Ναι. Δηλαδή, ναι, ρε, αυτό το κάνεις άκλογο. Έχεις λειτουργήσει ποτέ ρε κόκκινε με 140-170 σφυγμούς? Βεβαίως, πολλές. Πότε όταν πήγες στο τουαλέτα και είσαι μοροίδες, πότε ρε κόκκινε έχεις εσύ 170 σφυγμούς? Ανεβαίνει με τα σανσέρ, κατεβαίνει με τα σανσέρ, περπάτημα δεν κάνεις, γυμναστική δεν κάνεις, άγχος δεν έχεις. Μόλις έχεις ορίσει κανένας τον κλίνεις στους 97-98 σφυγμούς, πότε έχεις σφυγμούς εσύ? Έπρεπε να το αφήσει να το βάλει. Έχεις παίξει ποτέ μπάλα να δεις πώς γίνεται αυτοματοποιημένες οι κινήσεις? Θα το αφήσει να το βάλει με 140 στιγμούς. Πόσο ταγάρι μπορεί να είσαι, ρε, που κάνει και ράδιο. Για μπάλα μιλάς, θα πούμε. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Λέγε άλλο τι θες να πεις. Λέγε ρε, φωνάζει ο Ολυμπιακός. Κακός φωνάζει ο Ολυμπιακός. 2 χρόνια πρέπει να φωνάζουν οι Ολυμπιακοί, να πούνε ένα ευχαριστώ το Μαρινάκι που έφερε παιχταράδες μαζί με τον Κόκαλη. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει στο Champions League, τους φέρνει σαβούρα. Τι κλαίει ο Ολυμπιακός και κλαίει ο Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν δεν ήταν αυτή, πώς τη λένε, η UEFA να μας ελέγχει εδώ πέρα, γιατί οι Έλληνες, άμα δεν σε ελέγξουν οι ξένοι, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Θα είχε πολύ καλή διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Θα είχε γίνει σφαγέας ο ΠΑΟΚ έναντι Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Γιατί θα τάχωνε γερά. Ο ΠΑΟΚ είναι δύσμυρος που έχει τα πάνω του, έχει τη ΣΕΠΟ, έχει τη ΣΜΕΠΟ και δεν μπορεί να το παίξει το έργο 80-20 όπως το έπαιζε ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο ΠΑΟΚΣΙΣ μια γαβρίλα την έχει μέσα του. Ο Παοξής που τα παίζει παρθένα 20 χρόνια 30, μια λαμογιά την έχει μέσα του ο Παοξής. Κουμπάρε μου, δεν ήταν τίποτα. Τι κουμπάρε μου, του λέω ρε. Μπορώ να μιλήσω? Όχι, δεν να μιλήσεις, γράψε εκεί πέρα, να μιλήσεις. Μου ήρθες με το μάτι θόλο, ούτε μια λουκανόπιτα δεν έφερες, ούτε μια τυρόπιτα δεν έφερες. Να, όταν προηγήσαμε 0-1. Όταν προηγήσαμε 0-1. Έχεις κίτρινη κάρτα. Έχω κίτρινη κάρτα. Και είναι τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ναι. Και ο στόπερ δεν μαρκάρει, τι κάνεις? Αφήνω στον παίκτη να βάλει γκολ. Τι λες ρε κόκκινε? Πού έχει γίνει αυτό? Λοιπόν, καταρχήν δεν πήγε να τον ρίξει, πήγε να τον μαρκάρει. Πήγε άτσαλα. Πήγε να κάνει πέναλτι. Έχουμε πει ότι τα τάκλιν στην περιοχή είναι νόμος, απαγορεύονται. Ναι. Εκτός αν πηγαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Και υπάρχει πιθανότητα να αποσταθεί. Δεν πήγαινε η μπάλα στα δίχτυα. Την κοντρόλαρε κάτω. Ένα με τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, δεν ρισκάρεις γιατί έχει και το σωματότυπο και την ξυπνάδα να σε... Κάτω τον μάρκαρε ρε, δεν τον μάρκαρε ψηλά να πεις, κάτω τον μάρκαρε, τον Πρίγιοβιτς κάτω είναι μέτριος ο Πρίγιοβιτς. Και τι κατάφερε? Τι κατάφερε. Και να αποβληθεί, ναι, και να αφήσει την ομάδα του να παίξει λιγότερο. Ενώ ποιος θέλει, αυτό θέλει. Το πολύ πολύ να βάζει ομάδα. Αυτό θέλει. Το πολύ πολύ να ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ, να έκανε το 1-1 και να παίζει 11 αντίον 11. Έλα τώρα να το αφήσω. Αυτό θέλει. Δεν λέω τι κακό το παιδί. Λέω ότι είναι λάθος η ενέργειά του. Έλα εδώ να σου πω. Λάθος είναι η ενέργεια, ρε Κώστα. Πέναλτι κάνεις στο 100, ναι. Το μάτς είναι 0-0 και λες το βάζεις σίγουρα. Σε χάλασε. Και λες κάνω πέναλτι, μήπως και το χάσει. Στο 0-1 δεν κάνεις πέναλτι. Άκουδο κόκκινη. Να βάζεις και κόκκινη. Διάλειμμα, δεν ακούω τίποτα. Άντε δεν ακούω τίποτα. Έκανε ανάλυση ποδοσφαιρική το άμπαλο των με τον Κουτοπαναγή εκεί τη δεκαετία του 80. Το παιδί δεν φταίει. Τον πήρε πολύ ωραία στο ένας με έναν ο Βιερίνια. Και του ρίχνουν κάρτα στο 4ο λεπτό. Τι έκανε, τον βγάλει. Είπε κανείς όχι. Λοιπόν, Αυτή είναι η Λάρισα. Διάλειμμα. Τόσο μπορεί. Πάνε διάλειμμα. Βόδι. Είμαστε και μαζί μας. Είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας. Τηλεφώνα 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Τηλεφωνείτε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά, πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 80... Πες το τηλέφωνο. 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαρά, στο 85 27 27. Σου είπα για ποιο λόγο δεν κάνεις πέναλτι. Διαφωνούμε, οκ, okay, δεν θα μείνει. Παιδί μου, ναι, αν το δεις έξω με 60 σφιγμούς πίνοντας τον καφέ σου, αποστηρωμένος, λες ναι. Αλλά εκείνη την ώρα ο ποδοσφαιριστής είναι... Μην πας να με βγάλεις βλάκα. Βρε αγόρι μου, εντάξει, να σου πω κάτι. Το παιδί κλείνει σωστά προς τα... Είναι λάθος κίνηση. Όχι, είναι σωστή κίνηση. Όχι, αυτό που κάνει τελικά είναι λάθος. Όχι, είναι σωστή κίνηση. Γιατί του είχε βγει το στόπερ, του βλάκα, και κλείνει πολύ ωραία στα στόπερ ο δεξής ο μπακ. Αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνει ο μπακ επάνω στο στόπερ, στο φορ. Αλλά το παιδί πάει με. Έκανες μια σωστή παρατήρηση πριν που την αμελείς. Ποια αμελώ? Κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Βιερίνια χθες. Πάρα πολύ καλό. Σε αυτό βοηθάει σίγουρα το τύχη και τον Νουάρντα μπροστά. Όχι. Όχι. Δεν βοηθάει. Καθόλου δεν βοηθάει. Γιατί τον Νουάρντα τον βάλανε να παίζει δεκάρι. Στη θέση του Πέλκα. Ο Νουάρντα στη γραμμή δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο Νουάρντα ήταν δεκάρι. Όταν είναι το αρχικό σχήμα. Βράζει το αρχικό σχήμα. Το αρχικό σχήμα είναι στη διάταξη. Η εικόνα, πώς κινείται ο καθένας είναι. Άσε, μπορεί να και τυράκι το άλλο. Okay. Και παίρνει. Δεκτό, να τελειώσω. Όχι, να μην τελειώσω. Παίρνει τα 80 μέτρα. Βλέπεις ότι ο Βιερίνια, ναι, παίρνει από αυτό το παιδί κάρτα στο 4ο λεπτό. Ναι. Εντάξει, ναι, μαγιά του. Ναι. Αυτό το παιδί όταν ξέρει ότι έχει κίτρινη κάρτα, ναι, επειδή δεν είναι 55, είναι 5ο λεπτό, ναι, ο προπονητής το λέει πρόσεχε λίγο χαλάρα, μην γίνει κανένα ζημιά. Ναι. Συνήθως αυτές είναι οι συμβουλές. Δεν του λέει εκείνη την ώρα, ξέρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του πρέπει να προστατεύει. Φυσικά ο, ίδιος, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ναι, οφείλει ο ίδιος να προστατεύει. Μια χαρά την έφαγε την κάρτα. Αν τη φάει στο κέντρο ή σε κάνα φάουλ το οποίο είναι ηλίθιο, θα το πούμε καρανίκα, είσαι βλάκας. Εσύ τώρα σε στεναχώρεσαι που ο Πάο κέρδισε, να πούμε σαν κολόγρια που είσαι, και ψάχνεις να βρεις το κουσούρι στα καρανίκα. Εσύ αβρωμοσκούλικο, τι πράγμα έχεις να είμαι ψεμένα. Τι κουπέζεσαι, θα κατά το δώσω χαμπάτσο μέσα στον αέρα τώρα. Άντε γιατί ξέφυγες. Πού να πάρτε και το πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Μας κοιτάτε με ένα ύβρος 17 καρδιναλίων. Τι έγινε ρε? Φάγατε 4 από τον Ατρόμητο, λένε στους Αριανούς. Τι έγινε ρε? Χάσατε από τον Κολοκοτρώνη, λένε τους Ηρακλειδείς. Να μη σε πούνε. Τι λένε? Τι έγινε ρε? Κλαίτε, λένε τους Γαύρους. Μα και... Καλά κάνουν. Και λέω κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Και ασχολούνται μαζί σου νομίζεις? Εσύ ασχολείσαι μαζί μου. Εσύ δεν ασχοληθώ. Εσύ ασχολείσαι μαζί μου. Δεν κατάλαβα. Μαγιά του και καμπά. Άστο τον Πάοκ. Να σου πω κάτι. Ο Πάοκ είναι κοινικός. Και χτες ήταν και καλός. Μπράβο. Εντάξει, και ήταν και καλός ο Λουτσέσκου. Ναι. Πού ήταν καλός ο Λουτσέσκου? Στις αλλαγές που έκανε. Πότε τις έκανε? Το πότε δεν το εξετάζω. Οι αλλαγές ήταν οι ενδεδειγμένες. Ναι. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέω εγώ, ναι. Ωραία, εσύ πες δεν είναι στις αλλαγές. Άκου και εμένα τώρα. Ρε Λουτσέσκου, καθυστερημένε. Καθυστερημένε Λουτσέσκου. Έχει αποβληθεί ο Ανθρωπάκος στο 45 λεπτό και πετάει τρίτο στόπερο άλλος. Παίζει με 5-3-1. Ξέρεις σημαίνει 5-3-1. Ότι δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ κάτω από τη σέντρα. Δεν πρόκειται να κατέβει ποτέ κάτω από τη σέντρα. Τι τον κρατάς 25 λεπτά ρε ταγάρι τον Ελκαντουρί στο παιχνίδι? Ο Ακμπομ πρέπει να μπει στο 46. Έκανε την αλλαγή και τον κάνετε Θεό, αλλά έχασε ο Πάουκ 25 λεπτά από τη ζωή του. Ποια αλλαγή έκανε? Τι έπρεπε να την κάνει αρχή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στρίψτε το φορτηγό. Βγάλε φλάστα, αλάρμ, βγάλτα. Πάμε. Άστα τα σάπια τώρα. Τον κάνετε προπονητάρα. Έκανε σωστά την αλλαγή ο Λουτσέσκου. Άφησε 25 λεπτά τον Πάο να τυραννιέται. Τον έκανα εγώ προπονητάρα. Βράτε τώρα, φύγε από εκεί πέρα μεσημεριάτια να πούμε. 25 λεπτά άργησε. Άργησε! Φίλος ο Δόνης τι έπαθε στην Κρήτη? Τι έπαθε στην Κρήτη? Ο Δόνης έσωσε τον Παναθηναϊκό στο πόντο. Βρεά τον πρόλογο τώρα. Θα τι έπαθε? Θα σου πω για το φίλο μου τον Δόνη τι έπαθε. Έχει βγάλει 4 παίκτες με 1000 ευρώ που τους έδιναν το μήνα και 200 ευρώ ενίκιο. Θα τους πάει την αγοραστική αξία 150 φορές απάνω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ο Δόνης εχθές δεν μπορούσε να παίξει το σύστημα που μπορεί να παίξει. Το 5-4-1 είναι το 5-3-2. Γιατί ξέρεις? Όχι. Ξέρεις. Εγώ ας τα λέω όλα. Ο δεξής του μπάκο ένας και ο άλλος που κατά συνθήκη είναι και οι δύο στόπερ με δεξί ποδάρι ήταν τραυματίες. Ναι. Και αναγκαστικά έπαιξε με τον Μπούγκουρα που είναι παλτό δεξί μπακ. Το κατάλαβες? Γιατί εγώ στα εξηγώ και εσένα και τους άλλους. Στην μπάλα επάνω. Αλλά την μπάλα δεν την αγαπάτε, αγαπάτε το κουμπάρι μόνο. Ο Όνης, τι έκανε ο Όνης. Παράμετρη ποιοι είναι, ο Όνης. Άλλο, έχεις να πεις κάτι άλλο. Ρε φίλε. Τι είναι ρε φίλε. Εγώ το περίμενα το over. Εσύ που. 4 με 6 γκολ το παίξαμε. Τι θες. Άτερεξα. Τι άτερεξα. Και τον Άρη τον έπαιξε και 0-1 γκολ τον έπαιξα τον Άρη. Και τι. Σου είπα γκολ είναι. Σου είπα. Επειδή φταγάρι ο Γκουνές έχασε πάλι στο κέντρο, χτυπάει πέναλτι. Το χτυπάει δυνατά στο κέντρο. Άλλο, τι έχουμε. Τι να πω ρε φίλε. Αεξίδες δεν έχουμε πελάτες, δεν μιλάμε για την ΑΕΚ. Τι να πεις για την ΑΕΚ. Ξέρω εγώ. Να πεις για την ΑΕΚ. Τι έκανε ξυπνάδα η ΑΕΚ φέτος. Για το παιχνίδι είναι κλαμία. Όχι. Τι ξυπνάδα έκανε η ΑΕΚ φέτος. Ήξερε ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και δεν χώθηκε. Αυτό αποδεικνύεται. Ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα και δεν τυχώθηκε. Απλά είναι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Μελισσανίδης που είναι γάτα με λουστρίνια ξεζούμισε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τους ήπια το αίμα, τους έδωσε πορτοκαλάδα, φάντα και ήδη να πιούνε, τους τάισε καλά κρουασάν, φωλή να πούμε κτλ. Τους τα τάισε μια χαρά. Πούλησε και τον. Άφησε να φύγει και ο άλλος, πώς το λένε, ο ετοιμοθάνατος, ο Λάζαρος, τον πήρε πεθαμένο Ολυμπιακός. Σου λέει τώρα τι γίνεται, αυγό Ευρώπη πέμπτος, αυγό στο UEFA, τέταρτος πέμπτος, θα αυγό, κουτσά στραβά, ποιον έχω, τον Άρη έχω. Έξω ο Μπακασέτας, έξω ο Σιμόες, έξω οι πάντες. Χαμηλώνει το μπάτζετ, θα πάρει κανένα τηλέφωνο στους συνδέσμους εκεί που τους ελέγχει και τους δημοσιογράφους, θα τους πει προσέξτε καλά γιατί το βράδυ εγώ κυκλοφορώ και προφορώ να πούμε γιατί κοντά σου δεν αναζήσω. Παχαλίτα Ζομπαλά, τραγούδι. Τι λες δε. Ναι, άκου τώρα. Άκου τώρα τι σου λέω εγώ, γιατί είναι μάγκας αυτό. Ποιος το λέει, η Μαργαρίτα Ζομπαλά. Η Ζομπαμπλά, ποια Ζομπαμπλά, η Μαργαρίτα Ζομπαλά. Κυκλοφορώ και προφορώ. Γιατί ποτέ να σε αποκλείσω. Βάζει τύχημα ότι δεν το λέει η Μαργαρίτα Ζομπαλά. Ποια το λέει. Η άλκηστη πρωτοψάλτη. Βάλτο. Γιατί σε βλάκα. Η Μαργαρίτα Ζομπαλά το λέει. Είσαι βλάκα. Βάλτο τώρα. Και βάζω ό,τι σάντουιτς έχεις πάνω σου. Σάντουιτς. Τα σάντουιτς, τα δικά σου με τα δικά μου. Κάτσε να τα ακούσουμε. Δεκαετία 80 ήταν το τραγούδι. Δεκαετία 80, ακριβώς. Πού να σε πιάσω σε αυτή τη μουσική. Δεν ήταν η Μαργαρίτα. Άκου τι είπε ο ηλίθιος. Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ποια το λέει. Άλκηστη πορτοψάλτη. Για άκου. Τι ωραίο τραγούδι ρε φίλε. Δώσε λίγο. Αυτό το αφιερώνει στους δημοσιογράφους της ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Και συνορίζεται. Άκου τη μεγαλύτερη ντίβα της ελληνικής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ντίβα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αυτή. Ωραία. Άκου τι λέει ο Μελισσανίδης. Άκου πώς την Ζορμπαλά, ναι. Κυκλοφορώ, κιόπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Μην τραγουδάς κόκκινα, μην. Μια χαρά τραγουδά. Έψαλε να μην σ' ανακολουθεί. Έψαλε, σε ερχόταν η χαζή εκεί. Ακούγα και τις χαζομάρες που έλεγες. Αυτή είναι η Ζορμπαλά, Ξέρω πως καλή κι αυτή. Κορυφαία ντίβα της ελληνικής σκηνής. Ναι, πόσα σπίτια έκανε. Οικονόμησε. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα ήταν δόκιμο. Λεφτά πήρε, ντίβα είναι. Απίστευτος άνθρωπος. Φρέασε απίστευτος άνθρωπος. Απίστευτος άνθρωπος. Περιουσία από το τραγούδι έκανε. Άσε τώρα. Έκανε. Θεωρώ ότι είναι η πιο καλή τραγουδίστρια και η πιο καλή ψυχή τραγουδίστρια που έχω γνωρίσει. Και έχω συνεργαστεί. Ψυχή που την ξέρει. Συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια. Τότε όταν ήσουν διευθυντής στην Πολυγράφη. Συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια. Ναι. Την ψυχή της δεν την έχει κανείς. Τι δεν την κάνει. Τρομερή κυρία. Την ψυχή της δεν την κάνει. Τρομερή κυρία. Και απίστευτη καλλιτέχνη. Μορφή. Δεν κάνει Ζορμπαλά. Ξέρω το δεν σε νοιάζει. Έκανε την βλακεία τώρα. Έχουν επιδειχθεί από τα αυτοκίνητα όλοι έξω. Περιμένουν να ακούσουν τη Ζορμπαλά. Εγώ νόμιζα Ζορμπαλά τη λέγανε. Νόμιζα. Εσύ νομίζει γενικά. Παρακάτω. Ένα νόμισμα είσαι από μέσα. Λέγε ρε, τελείωνε, χάμα είναι. Λοιπόν, έρχεται ένα φίλο, ένα μήνυμα από φίλο. Έρχεται ένα φίλο. Ζικιάς φίλο, τι φίλο έρχεται. Από Ζικιάς ξέρεις. Λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό προπονητή, αγωνιστική του εικόνα θα ήταν απείρως καλύτερη. Φυσικά. Και θα είχε προκριθεί στην επόμενη φάση του UEFA ήδη από τον Οκτώβριο. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Καλά τα λέει. Ωραία τα λέει. Πολύ ωραία τα λέει. Δικαιώνει. Όχι, συμφωνώ μαζί του. Άμα διαφωνείς, από διαφωνώ. Τι. Ο Ιβάν κυνηγάει τον Ηρακλή να μην έρευσε την Α. Περάστε κόσμο, έχει γίνει το καφταζόγλιο. Ναι. Λάρισε Καραϊσκάκη, Θεσσαλονίκη, Εθνικό Φόρο. Και ο Ιβάν τώρα δηλαδή που πήρατε εσείς τους γέρους. 16 φράγκα πληρώνουν το διπλό του Καραϊσκάκη χθες. Αυτό τι σημαίνει. Μια αναφορά κάνω. Ο Κατσιαμπής είναι. Ένα σχόλιο κάνω. Ο Κατσιαμπής είναι εκεί. Ο Κατσιαμπής τα λέει αυτά. Ο Κατσιαμπής δεν έχει ιδέα από στοίχημα. Άλλο λέω ρε, γιατί το λες αυτό τώρα, γιατί τους κατηγορείς. Δεν κατηγορώ τίποτα. Γιατί έμεσα τους κατηγορείς. Το φίλο τους κατηγορείς. Δεν κατηγορώ κανένα φίλο. Τον άλλο που ήταν τα πίνατε μαζί, πως ήταν το Μυροφορίδη κατηγορείς. Τον Ελευθερόπουλο κατηγορείς. Δεν κατηγορώ κανένα φίλο. Ποιο κατηγορείς. Τον Θεοδωρίδη κατηγορείς. Γιατί σε κότα. 16 φράγκα πλήρωνε το διπλό. Ναι. Άρα τους εγώ λες, τα λέω όλα. Ναι, άρα τους λες στημένο ήταν το μάτσι. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπες τέτοιο πράγμα. Γιατί το έπες τότε, 16 φράγκα είναι το διπλό. Για ποιο λόγο. Θα σου πω, φίλε, γιατί. Για πες, γιατί το έπες. Ξέρεις, μια φορά ναι. Λες σύμπτωση. Σύμπτωση. Όχι εσύ ή εγώ, ναι, ναι. Ο κόσμος. Πώς σκέφτεται. Ναι. Δυο φορές σύμπτωση, τρεις φορές λέει. Ρε, εσύ τι λες, α τον κόμμα τι λέει. Εσύ τι λες. Εγώ λέω ότι οι εντυπώσεις που διβονικούνται είναι άσχημες. Δηλαδή, συγγνώμη, με συγχωρείς. Έχεις εσύ καμιά έρευνα που ο κόσμος του Ηρακλή λέει ότι στείλουν τα παιχνίδια στο Ηρακλή. Όχι, ρε. Λοιπόν, αλλά... αντίθετα, έχω πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Γιατί το έπεσε αυτό το 16 φράγκα, γιατί πετάς λάσπη. Γιατί. Δεν είναι λάσπη. Αφού οι παίκτες τόσο μπορούν, ρε. Προπονητής τόσο μπορεί. Θα το πεις. Θα πεις τόσο μπορούν. Να τους κάνουμε δηλαδή να τρέχουν στα γεράματα, αυτό τόσο μπορούν τα παιδιά. Προετοιμασία δεν κάνανε. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ήξερε τι ψώνιζε το καλοκαίρι ο μέτρο των ανώδων. Ο μέτρο των ανώδων με φιλιά τους ο μέτρο των ανώδων. Γιατί... Τώρα που έβγε το κατηγορείς. Ποιος άμα σου δίνει καμιά πληροφορία, καλός ήτανε. Άμα σου δίνει και κάνα μάτς, καλός ήτανε. Θα συναντήσω κιόλας. Σου δες κάτι χαστούκια θα σε δώσει. Εμένα με δώσει λίγο δύσκολο. Αυτός. Εσένα μπορεί να σε κάνει καλύτερα. Εμένα ας με κάνει. Αλλά εγώ γιατί, τι τον είπα εγώ. Εγώ κριτική τον κάνω. Εσένα λες κατόψυχο οι παίκτες. Ποιοι παίκτες. Ο Βέλιος και οι άλλοι. Για φέρω το να το πει. Εγώ θα έρθει με το καλό το παλικάρι. Το φέρω εδώ με την κοπέλα την κτηνίατρο που τα είχε. Να μας τα πούνε. Έχεις πει ένα σώρο βλακίες που τα γυρνάνε για τους άλλους. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Όταν η ομάδα χάνει χωρίς ουσιαστική τελική στην αιστεία, ο κόσμος αγανακτεί και λέει δεν θα ξαναπατήσω. Μην ξαναπατήσει. Γιατί που πατάει αφήνει κανένα φράγκο εκεί πέρα ο κόσμος στην Ηρακλή. Υπάρχει κανένα διαρκείας. Και άμα δεν ξαναπατήσει, στεναχωρηθήκαμε πες. Που δεν ξαναπατήσει. Και αυτό που είπε ισχύει. Τι ισχύει. Ο Κώστας από την Φιλαδέλφια βγήκε και είπε ποιος ότι... Ποιος Κώστας Φιλαδέλφια, όνομα επίθετα δεν έχει. Ο Ράπτης. Κώστας Ράπτης λέγεται. Ναι. Ακόμα αγοράζει τα διαρκείας. Κάτι γυμνές που χορεύουν. Ακόμα αγοράζει τα διαρκείας. Σας δουλεύουν κανονικά, χαϊβάνια να πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Χαϊβάνια. Θα το κάνω εγώ διαφήμιση και τι από. Λέω, ακόμα αγοράζει τα διαρκείας. Τα ορφανά περιμένω ακόμα. Ισχύει αυτό που είπε στην Παρασκευή, ισχύει. Δεν αγοράστηκαν ακόμα διαρκείας. Εσείς πόσα διαρκείας κάνατε, σαν Ηρακλής. Πάνω από 1000, αλλά δεν έκανε. Πάνω από 1000. Ο Ελής Πρώτος Κρυθαριάς. Που είναι τελευταίο τώρα τεχνικό, πώς λέγεται, Ελίθβολος Κρυθαριάς, το έχει παραπάνω να πούμε. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή ρώτησες τι έκανε. Για επανομή, εγώ μαζέψα εκεί τον Γόλη και τους άλλους. Ο Ηρακλειδέας έχει ξενερώσει τόσο πολύ που λέει δεν ξαναπατάω. Γιατί. Άκουσα πάρα πολλούς που λένε ντροπή, ξεφτύλα, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Να χάσει την ανάγκη. Τόσο μπορούν τα παιδιά, ρε. Τι ξεφτύλα. Δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τον κόσμο. Δεν μπορεί, τι δεν θέλει δηλαδή. Δηλαδή θα μπουν 11 στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι το μάτς καθαρό και θα χάσουν επίτηδες. Χαζοί είναι δηλαδή. Τι να, τόσο μπορούνε. Ποιες, τόσο χάρη. Δεκάδα Ηρακλή ξέρεις. Την ξέρεις. Δεν ήμουν στο γήπεδο. Ξέρεις στο γήπεδο. Όταν δεν είμαι και δεν έχω δει ένα παιχνίδι και όταν έχω ρωτήσει τον ρεπόρτερ και μου λένε ουσιαστική τελική από, πέρα από ένα φάουλ του Πασά δεν έγινε. Ρε παιδάκι μου. Τι να σου πω. Ρε παιδάκι μου, ο Πασάς παίζει μπάλα ακόμα. Ναι, παίζει γιατί. Παίζει ο Πασάς μπάλα. Ναι. Μάλιστα. Και ο Περόνε παίζει μπάλα ακόμα. Ο Περόνε παίζει μπάλα ακόμα. Ναι. Είναι για μπάλα αυτή τώρα για να παίξουνε. Καλοί αθλητές ήτανε. Ο ένας είναι αργός και ο άλλος είναι γέρος. Ναι, ο Κλέιτον έπαιξε μπάλα. Δύο ερωτήσεις. Όχι, δεν έπαιξε. Ο Κλέιτον πιάσαν τα κρύα. Δύο ερωτήσεις. Ήταν τόσο λάθος οι επιλογές του Μυροφορίδη το καλοκαίρι, η πρώτη ερώτηση. Ναι. Και η δεύτερη. Έχει περάσει τόσο καιρός. Πάνω που η ομάδα δείχνει ότι κάτι βρήκε τα πατήματά της, έπαιξε δύο παιχνίδια καλά. Τι έγινε πάλι, δηλαδή, χαθήκανε στο χειροκρότημα. Θες μια αλήθεια να σου πω. Ο Παναθηναϊκός, και να κάνουμε μια σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός πάνω στην αφραγιά του. Έβγαλε 4 παικταράδες. Μπορεί να πιάσουν να προχωρήσουν οι 2. Μπορεί κανένας, μπορεί και οι 4. Οι 5. Έβγαλε τερματοφύλακα Πεδάρα. Μαζί με το Διούδη κάνουν δίδυμο. Έβγαλε Χατζηγιοβάνη Πεδάρα. Έβαζε Μπουζούκι Πεδάρα. Έβαζε Χατζηθεοδωρίδη Πεδάρα. Δεν μου λες. Ναι. Αν δεν είχε αυτά τα οικονομικά προβλήματα του Παναθηναϊκού θα τους έβγαζε. Όχι. Εσύ που έχεις οικονομικά προβλήματα έβγαλες κανένα. Εσύ έβγαλες κανένα. Μα δεν είχε. Τι δεν είχε. Λάθος. Που ακαδημίες δεν έχετε. Εκείνος ο κομμουνιστής ο Κοβίδης. Είχαν διαλυθεί ρε. Εκείνος ο κομμουνιστής της διέλυσε ο Κοβίδης. Είχαν διαλυθεί αυτός. Κακό του κεφαλιού σας. Εάν ρε συ... Βρέθηκε ο Ολλανδός, ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά πέρσι. Ναι. Αυτή η ομάδα των τρελών. Να δημιουργήσει μια ομάδα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και να ανεβούνε. Ναι. Κάτι που εσύ το αμφισβήτησες. Και βρέθηκε ο μέτρο των ανόδων. Ο Παύλος Μυροφορίδης το καλοκαίρι. Λειτουργήσε με το συνέστημα. Έκανε. Σου λέω ό,τι λέω, δεν το κατηγορώ. Εγώ λέω ότι είναι, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ο μέτρη των ανόδων έχει κάνει τόσο λάθος επιλογές. Ο μέτρη των ανόδων πήγε σε σωματεία, σε εκτός Θεσσαλονίκη σωματεία, μόνο ένα σωματείο είναι ο ΠΑΟΚ και κατά δεύτερον ο Άρης με πάρα πολλά χιλιόμετρα πίσω. Τόνιους χιλιόμετρα πίσω. Εγώ άλλο σου λέω, σταμάτα ρε κόκκινε. Είναι δυνατό ρε ρεζίλιδες της κοινωνίας να έχετε οικονομικά προβλήματα και να πάτε να αγοράζετε γέρους 35 χρονών και να μην έχετε 5 παιδιά από τις ακαδημίες να βγάλετε. Μα να δεν είχε ακαδημίες σου λέω. Τώρα έγιναν πάλι. Δεν είχε σου. Δεν πάτε στο διάλογο λέω εγώ και εσύ στο να πας και να μην έχετε ακαδημίες. Να με βρεις εμένα ζώο. Ανίκανοι. Ανίκανοι. Έχει οικονομικά προβλήματα και έχει τον Κλέιτο με τον Περόν το... και τον Πασά. Δεν μπορώ να συνοηθώ. Ο Καναδός το είχε διαλύσει το μάτι. Κάτσε Καναδός, να μην τον αφήνατε τον Καναδό. Όταν ψήνατε τα σουβλάκια και τα τρώγατε εκεί. Τι, όλο και κάνα σουβλάκι θα έβγαινε κι εσύ. Άντε, μην με ανοίξω το βρωμό στο μάμο. Είμαι καλός άνθρωπος γιατί πλησιάζω. Ναι, τα θεϊκά Χριστούγεννα να πούμε και δεν. Η κακή που είναι, δηλαδή. Η κακή που είναι βλαβή. Σε χαλάει η αλήθεια, ε. Γιατί πες, σωματεία είναι αυτά, ρε. Πες κάτι είναι δυνατόν να έχω σωματείο να μην έχω ακαδημία. Καταρχήν είστε παράνομοι. Αν δεν έχετε σωματείο νεαρών ποδοσφαιριστών. Παράνομοι τώρα είστε. Που έγινε ΠΑΕΚΑ. Βρε, παράνομοι είστε. Άλλο θέμα, άλλαξε το θέμα τώρα. Πάμε σε άλλες ομάδες. Ευρώπη είδες. Είδες Μποκα Ρίβερ. Όχι, δεν μ' αρέσει η Μποκα με τη Ρίβερ, να τη βλέπω. Όχι, λέει κάποιο φίλο θε, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε αυτά. Δεν βλέπω Αργεντίνικο ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσει. Ρε φίλε, είναι ο τελικός του Champions League Λατινικής Αμερικής. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μόνο από δύο λόγια. Πες εσύ, ναι, εγώ δεν το δικαιούμαι. Λοιπόν, φίλε, τα είχαμε πει με τον Κωστή ότι καταρχήν το αργεντίνικο ποδόσφαιρο δεν είναι το θελκτικό ποδόσφαιρο που θα δεις την μπάλα πάνω κάτω και ρυθμούς. Έχει πιο πολύ δύναμη, σκληρές μονομαχίες. Πέρα από κάποιες... Άμα θέλω να δω, Γρηγόρη, συγγνώμη, τέτοιο μάτς, πάω να δω Καμπανιακό Σύνδος που θα πλακωθούν τα χωριά μεταξύ τους. Αν δεν δω. Θα δω ξύλο στην Αργεντινή. Θα το σπάσω αυτό το σημάδι που έχεις κάτω εδώ στο πηγούνι, δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω να πάνω στην καράφλα και να μείνει μόνιμο. Μη με γυρνάς στο μυαλό. Για δε τι είδες, Μποκατζούρα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια δικαιολογία. Ποια είναι αυτή? Η σκοπιμότητα. Παίζανε για το βαρύτιμο τρόπαιο. Βαρύτιμο. Ναι, το άγχος το οποίο είχανε, ποια μπάλα να σκεφτούν και τι να κάνουν. Κοιτούσαν ποιος θα το κατακτήσει. Λοιπόν, καλύτερη η River, πιο ψύχρεμη το πήρε στην παράταση. Είναι ανάλυση αυτό τώρα που έκανες. Ρε φίλε, για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κακοποίηση του ποδοσφαίρου, δηλαδή η καλύτερη φάση. Αλλά καλά έκανε και δεν το είδα. Ναι, η καλύτερη φάση είναι η δημιουργία και το τελείωμα στο 1-1 της River. Από εκεί και πέρα δεν βλέπεις καλό ποδόσφαιρο. Βλέπεις κάτι σέντρε, μονοκόμματα, σούτ και τα λοιπά. Τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, ξέρεις εσύ. Να σου λέω παραμύθια. Ξέρω εγώ. Δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε χτες ήταν απαράδεκτο. Για τα δικά μας δεδομένα, αυτό που λέμε ότι θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά τι να το κάνεις το καλό ποδόσφαιρο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει τα περισσότερα παιχνίδια καλά. Και ο Φαλακρός φωνάζει και γκρινιάζει και λέει απατεώνα προπονητή τον Λουτσέσκου. 12-1 έχει. 12 νίκες, μια ισοπαλία. Τι να γυρίσω και να σας πω εγώ τώρα. Ότι αδίκως θα έχει πάει μέχρι εκεί. Ότι θα έπρεπε να παίζει και καλή μπάλα. Γιατί βγαίνει τώρα φουσκωμένος ο Παοξής. Είδα από το πρωί διάφορους. Με ύφος 17 καρδιδαλίων οι περισσότεροι. Πρώτος είμαι με 8 βαθμούς διαφορά. Λέω συγχαρητήρια παιδιά. Με 8 βαθμούς διαφορά, το κατάλαβες. Συν 2 από την τιμωρία 10. Το χαλαρούστε να μάκες, εντάξει. Τι να κάνω, να παραγγείλω και καρατσίκινο όταν το πάρτε επίσημα. Μαγκιά σας και καμάρι σας. Μαγκιά σας και καμάρι σας. Όπως μαγκιά του Παοξή που είχε κόσμο αρκετό χτες. Αυτό ήταν το πιο ελπιδοφόρο για τα γήπεδα γενικά. Είναι άστα να πάνε. Γρηγόρη, μια τριάρα μέσα στη δόξα και αδειά. Τι, το παράξενο ποιο θα είναι, να φάει ο Ηρακλής 3 γκολ. Φίλε, με αυτά που έχω δει με το φετινό Ηρακλή, ό,τι και να μου πεις θα σου πω ναι. Αν περάσουμε αλόβητα από το ΟΑΚΑ, δεις δηλαδή ΑΕΚ και Βάζελο το σηκώνημα ήτι και τους ξεφτυλισμούς όλους, λέω 0-40. Ρε φίλε, το σηκώνεις φέτος. Όλα τα αστέρια, ο ανάδρομος Ερμής, το φεγγάρι, τα πάντα λένε το παίρνεις. Τι να πούμε εμείς τώρα. Δηλαδή το θέμα είναι αν θα το πάρεις και αίτητος. Εντάξει, αν το έχεις ποντάρει σε στοίχημα, είναι καλή η απορία σου. Κωστή, κράζει το Λουτσέσκου μέσα σε ένα χρόνο έχει μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής και για κάποιον ανεξήγητο λόγο τον πυροβολείς κάθε αγωνιστική. Ή άμπαλωσε ή συμβαίνει κάτι άλλο με την πάρτη σου. Τώρα βγήκε, τον πήρανε. Κάποιος τον πήρε από την Αθήνα. Όταν μπει, θα τον ζητήσουν να σου απαντήσει γιατί αυτό είναι μομφή στο πρόσωπό του. Λοιπόν. Όχι και ντίβα λέει το αριστερογίδι βρεγίδι. Όχι και ντίβα. Ποιο είναι το αριστερογίδι ζωή? Ποιο είναι αριστερό? Γιατί Αμφιβάλλω αν γνωρίζεις κάτι για τη μεγαλύτερη ντίβα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Εντάξει. Άντε, πλύνε κανένα πιάτο τώρα και να αποκτήσεις άποψη για τη μουσική. Ο Ολυμπιακός και παιδικός δηλώνω αειδιασμένο με το διευθυντή επικοινωνία μας. Δεν αξίζει για κλάψα ο λαός του Ολυμπιακού. Εύχομαι να μην παρασύρει κανένα αυτός ο κύριος. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αλέξης, από Λος Άντζελες, λέει καλή εκπομπή μάγκες. Αλέξης, τα αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά. Οι κύριοι τα αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά. Θοδωρή, έλα από κοντά να στα πω αυτά που θέλεις, τις απορίες που έχεις, όποτε θέλεις από κοντά. Γεια σου Τόμα σου Ραπτόπουλα, συμφωνώ απόλυτα για το Μελισανίδη. Εγώ δεν συμφωνώ γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γρηγόρη καλησπέρα, δεν μου λες ο Τόμ ήρθε για να βάλει λεφτά ή για να βγάλει? Να κάνει ανάληψη από την Ηρακλή? Λες να βάλει στο μάτι τα οικόπεδα και την περιουσία? Τι να σου πω. Κωστίκια κόκκινα, να σου πω κάτι, μακάρι να ρίξει λεφτά και να κάνει γήπεδα και εγκαταστάσεις ό,τι να κάνει. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Κωστίκια κόκκινο, σχολιάστε λίγο την ανακοίνωση από τους 24 συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Την καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Μόναχο, Αντώνης. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Τριάρα στην τράμα. Εντάξει, ρε Σιδιδούκα. Τρία. Οκ. Okay. Σεξιστής. Παντελή, γιατί σεξιστής? Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Μπαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί που μπορείς να αποκτήσεις το Skoda, το Kia, το Hyundai με δύο πολύ μεγάλα ωφέλη. Το πρώτο είναι τα 3 χρόνια όπου δεν πληρώνεται τέλη κυκλοφορίας, δώρο της εταιρείας. Και δεύτερον, έχετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Δώρο μέχρι τα Χριστούγεννα από την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, μόνο για όλους εσάς. Μόνο για όλους εσάς, περισσότερα. Στο 23 15 96 596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πλέον έκανα πιάτο επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου. Φίλε μου, με αποκάλεσε γίδι. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο για σένα και να την πω. Εγώ πλέον έκανα πιάτο. Είναι σεξιστικό. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές καθώς είμαστε στα 8 λεπτά μετά από τις 3. Το 23 10 και τα 3 90 είναι ελεύθερα και είναι δικά σας. Μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τουριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η τουριστική διαγραφή να γίνει σε 1 λεπτό και να πάρετε μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Τα μπαμπάτσικα τα οποία είναι μαζί μας φροντίζουν πραγματικά όχι μόνο για την ποιότητα αλλά και για το μέγεθος να χορτάσετε. Υπενθυμίζω ότι με 5 ευρώ παίρνετε 2 μπαμπάτσικα σάντουιτς, ένα με γύρο δηλαδή και ένα σουβλάκι και πάει λέγοντας. Ενώ ακούστε προσφορά γιατί ο Σάκης αυτά δεν παίζεται. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, 3 φράτα πιτάκια Ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Τρών 4 άτομα αυτά που σας λέω. Με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Περισσότερα στην Αγίων Πάντων 28 που είναι τα μπαμπάτσικα ή τηλέφωνο για παραγγελίες στο 23 10 51 00 45. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω καιρός για χιόνια, βόλτες και εξορμήσεις. Μπες στο Goldmont.gr και βρες νέες απίστευτες προσφορές για Banksko τώρα το Δεκέμβριο. Βρες μεταφορά και διαμονή 2 νύχτες με 45 ευρώ στο ξενοδοχείο 4 αστέρων ή με 69 ευρώ στο ξενοδοχείο 5 αστέρων. Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και σπα και μεταφορά με πολυτελή πούλμαν για 2 διανυκτερεύσεις. Είναι μια σούπερ προσφορά από το 1824 Travel για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες του. Προλάβετε τις διαθέσιμες θέσεις σε προσφορά για Banksko από 45 ευρώ, αλλά και για ταξίδια γιορτές αποκλειστικά στο goldmall.gr. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μπίλιο στο Ζάμπινγκ, στο φίλο μου τον Σαβίνιο στη Θέρμη, στο Βενζινάδικο. Να πω ότι ένας άλλος φίλος μου που έχει προπό κάπου εκεί στην κάτω Τούμπα είχε ένα σκύλο και τον έχασε. Ένα πολύ όμορφο σκύλο που μοιάζει με λαμπραντόρ, αλλά δεν είναι λαμπραντόρ, μοιάζει. Λέγεται Ακμπας. Όχι Ακπομ, Ακμπας είναι η ράτσα. Είναι εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο. Έχει χαθεί από τους νέους επιβάτες. Είναι λευκός, ψηλός, ψηλοπόδαρος και όμορφος πολύ. Τον έχω δώσει εχθές στη φωτογραφία. Αν κάποιος τον δει, γιατί κάποιος είδε ότι τριγυρνούσε ένα ίδιο σκυλί στο Τριάδι. Μια κοπέλα μας ενημέρωσε. Μπορεί να τηλεφωνήσει στο 6985 806 106. Έφυγε, την κοπάνησε από το σπίτι. Έμενε με τη γιαγιά του φίλου μου. Γιατί αυτός είχε κάτι άλλο να κάνει. Λοιπόν, 6985-806-106, ο φίλος μου λέγεται Τουρσουνίδης Νίκος. Νικολάκης, φιλαράκι μου. Λοιπόν, εντάξει, αν το βρούμε το Μάρλεϊ, καλό θα είναι. Κρίμα είναι. Το φουκαρά το βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία και στεναχωριέμαι. Λέγε, θα πάμε στις γραμμές. Ναι. Άντε, πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ειρήνη Μην. Ειρήνη. Ναι. Γιατί βλέπεις τίποτα με κομμουνιστές να γίνεται κανένας πόλεμος. Όχι, όλα με λιγάλα είναι. Ο διπλανός απειλεί ότι θα σου κάνει το σαγόνι, τι θα κάνει, είπε. Θόδωρε, εσύ είσαι. Καλά, ποιος θα ήταν, αγόρι μου, ποιος θα ξεκινήσει. Όχι, έχει ένα πολύ ωραίο χτύπημα από μπουνιά και έχει μείνει σημάδι στο πηγούνι. Λέω, μη σου κάνω κανένα μεγαλύτερο και γίνει τατουάζ στο κεφάλι. Πώς θα το κάνεις, αφού δεν ξέρεις να χτυπάς. Η ερώτησή μου είναι στον Κωστή. Ναι. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι τρώνε 4 άτομα, αν πάμε εγώ και ο Γρηγόρης, πόσα τέτοια χρειαζόμαστε. Δεν ισχύει για μένα και για σένα, Θόδωρε. Α, δεν ισχύει για μας, εμείς είμαστε έξτρα large. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, το βράδυ, Κωστή μου, έχουμε εκπομπή. Ναι, έχουμε λαϊκό δικαστήριο με πολλά θέματα. Έχω να το σκίσω το Δόνι για αυτά που έκανε χθες. Καράπαπα θα σκίσουμε, Δόνι θα σκίσουμε. Ποιον άλλο θα σκίσουμε. Λουτσέσκου, γιατί άρχισε να βάζει δεύτερο φόρ, θα σκίσουμε. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Έβαλε κέντρο γηπέδου, Δόνι, Κάτσε, Κουρμπέλη. Ο Κάτσε καλός, ο Κουρμπέλης είναι ο Μπέκεμπάουερ, ο οποίος είμαι εγώ, ο οποίος δεν υδρώνω και δεν πρέπει να κάνω ντουζ. Ναι, δεν υδρώνει με τίποτα δεν. Και ο άλλος, θα μη συζητήσουμε. Λοιπόν, και όπως πολύ σωστά το είπες, το παρατηρήσεις, δεξιά αναγκάστηκε να βάλει τον Μπούγκουρε, δεν είχε κανέναν. Μπούγκουρας πληγή είναι. Λοιπόν, ναι. Ναι, και ποιον έβαλε λοιπόν από εκείνη την πλευρά δεξιά για να λίγο σιγοντάρει τον Μπούγκουρα, τον Μπουζούκι. Να ναι. Πέσω από το λευκό πίσω. Ναι, όχι, δεν μαρκάρω ποτέ. Πρώτα απ' όλα το είπα και άλλη φορά. Ότι ο Μπουζούκης πρέπει να παίζει στον κύκλο. Στο κέντρο εκεί ακριβώς. Αξονάτος. Εσύ που ξέρεις μπάλα και ο Γρηγόρης που ξέρει μπάλα. Έτσι. Έχει χαρακτηριστικά ο Μπουζούκης για να παίξει στη γραμμή. Όχι. Εγώ αναρωτιέμαι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Βέβαια. Παίκτες, ναι, λέγε. Πες μου, Κωστή, πες μου. Βέβαια, βάλαμε τον Μπακασέτα στη γραμμή. Παναγία μου. Ο Μπακασέτας είναι πιο αργός από μένα, τον έχω φάει ένα τηγάνι και φτέρες. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Έχει 4 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ένας από αυτούς είναι και ο Εμμανουλίδης. Τους άλλους πες τους ανέφερες εσύ. Από τους οποίους μπορεί να αποκομίσει τρομακτικά ωφέλη. Τους βάζει, Κωστή μου, σε λάθος θέση. Για όνομα του Θεού τους βάζει σε λάθος. Ειδικά αυτόν τον Χατζηγεβάνη, τον έχει πεθάνει και τον Μπουζούκι. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Δηλαδή ο ίδιος ο Δόνης. Όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, τον είχαν να παίζει με το αριστερό πόδι. Όχι. Δηλαδή θα βάζαμε υποθέτω Σαραβάκο να παίξει με το αριστερό πόδι ή τον Παρίδη με το δεξί. Τώρα επειδή το κάνουν ο Ρομπέν με το Ριμπερί και το κάνει και ο Μέση, εντάξει δεν φτάσαμε να έχουμε τέτοιους παίκτες. Άσε. Έτσι. Δηλαδή τι λύσα είναι αυτή. Σου είπα και την άλλη φορά. Έχει 2 σφούρες. Το Χατζηγιοβάνι δεξιά, το Χατζηθεοδωρίδη αριστερά. Το Μπουζούκι βάλει το δεκάρι. Και το Μπουζούκι δεκάρι. Ο οποίος έχει και χθες έδωσε 2-3 καταπληκτικές μπαλιές. Ρε ποιος θα κατεβεί, δεν θα κατεβούν τα αντίπαλα μπάκερ, αν θα κατεβούν θα τους πάρουμε σβάρνα. Και ένα ακόμη, ο καημένος του Σέντερφορ που έχουμε εμείς, είναι καημένος. Γιατί μπαλιά δεν παίρνει, τα εξτρέμ δεν παίρνει, άμα τύχει καμιά σέντρα. Δεν έχουν κάνει διεμβολισμούς, δεν έχουν μπει μέσα. Το Διούδη πώς τον είδες. Εντάξει, καλός. Εντάξει, τώρα θα τύχει. Κοίταξε ο τερματοφύλακας Κώστα επειδή έπαιξες. Ό,τι λάθος κάνει φαίνεται αμέσως. Οι άλλοι κάνουν από 40, αυτός θα κάνει... Καλώς ήταν. Κλείσε. Η γενικότερη εικόνα του Διούδη είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τον Κωστή θα το δω. Εσύ κύριε Γρηγόρη, κάποια μέρα θα σου δώσω κλωτσιά στο πόδι. Δεν μας καταδέχεσαι να θες μια μέρα εκεί. Να σε δούμε και από κοντά. Ό,τι θες, σε σένα το τηλέφωνο μου το έχεις κατηδίαν. Καταρχήν έχω δει παιχνίδια με τον Γρηγόρη και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κύριος. Έτσι, κύριος σε όλα του. Έτσι, το λέω ναι. Και ας λέει ο άλλος δίπλα εκεί πέρα. Όχι, είναι. Η ταραντούλα. Είναι. Τέλος. Να σε καλά Θόδωρε. Ωραίος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Από το λεκανοπέδιο του έφυγα. Καλησπέρα μου. Δεύτερη χρονιά ο Ολυμπιακός χωρίς πρωτάθλημα. Ναι, αλλά... Συγγνώμη, μιλάς, θα ρίξει και το πήρες απόφαση. Δεν το πήρε. Βέβαια. Αυτό το έχουμε... Και μετά από αυτό που άκουσα από τον Κώστα, με το τι έκανε και τι προετοίμασε ο Μελισσανίδης πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, Λοιπόν. Πάντως πριν από λίγο ο Κούγιας παρέδωσε τα δελτία. Πήγε στην ΕΠ και τα παρέδωσε. Αυτό ξέρετε. Κάτι πρέπει να υπάρχει παραθυράκι. Γιατί μιλάμε τώρα για δύο κατηγορίες κάτω. Πήγε τα παρέδωσε, ναι. Δύο κατηγορίες κάτω πέφτει η ομάδα. 100.000 πρόστιμο. Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό? Δεν ξέρω, εγώ πάντως ο κανονισμός αυτό λέει. Άμα διαβάσετε κάτω τον κανονισμό που όταν παραδίδει ο πρόεδρος τα... Τον έχεις για κακό τον Κούγια. Μιλάμε για θάνατο. Στον κύριο Καλύβα τον έχεις για κακό τον Κούγια. Πριν από 5 λεπτά τα παρέδωσε στον κύριο Καλύβα, πριν από ένα 10 λεπτά. Αυτά θα τα κοιτάξουμε, εγώ δεν θέλω να κρατήσω πολύ ώρα. Και μάλιστα η ΕΠΟ τον καλεί τις καταγγελίες περί λαθρεμπόρων καυσίμων, λαθρεμπόρων τσιγάρων και στοιχηματιών και οτιδήποτε άλλο ξέρει να τα καταθέσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Που είχε πει τα 500 κιλά. Και υπάρχει και η απειλή του Ολυμπιακού να καταθέσει τα δελτία. Λοιπόν, οι οπαδοί του Ολυμπιακού γιατί δεν καταθέσει τα δελτία? Έτσι, ο Καραπαπάς έτσι. Σιγάρε Καραπαπά, σιγάρε Καραπαπά. Έτσι είπε, παιδιά. Σιγάρε Μαρθαβούρτσι να πούμε. Μπορεί να είναι λόγια. Ο Κούγιας είχε τα γκάς, αυτός έχει τα γκάς. Μπορεί να είναι λόγια. Ο Κούγιας πήγε. Ρε φίλε, οκ, δεκτό. Μπορεί να είναι λόγια του Καραπαπά. Εγώ δεν αναφέρω ότι ο Καραπαπάς είναι μούφας. Ο Κούγιας πήγε και τα έδωσε. Πήγε και τα έδωσε. Και τον καλεί ΕΠΟ για περαιτέρω εξηγήσεις. Πάμε παρακάτω. Τίποτα δεν έχω να πω. Να χαρούν οι παοκτζίδες στο πρωτάθλημα όσο μπορούν. Άλλωστε έχουν να πάρουν τόσα χρόνια ένα πρωτάθλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι να θυμούνται αυτά που κοροϊδεύουν, μην τα κάνουν. Γιατί από τα λεγόμενα... Έχουν μια γαβρίλα, την έχουνε. Την έχουν. Μπράβο, την έχουν, μια βρωμιά την έχουν. Μη γίνουν έχουν βρώμικο μυαλό και αυτοί. Αυτά που κοροϊδεύουν. Χειρότεροι θα γίνουν. Αλλά όταν είσαι από πάνω δεν βλέπεις κάτω. Οι παοξίδες είναι σαν τους Πασόκους και τους Σιριζέους. Μόλις πάρουν την εξουσία χειρότερα θα κάνουν. Χειρότερα στο λέω εγώ κάθε μέρα τους. Δεν τρώει άλλο κουτόχορτο και θα το δούμε. Και το μόνο που έχω να πω πάλι είναι να χαρείτε το πρωτάθλημα και κόψτε και λίγο την κρίνια. Πολύ κρίνια ρε παιδί μου. Όχι για σας, γενικά. Τα λέμε. Το θέμα να το χαρίσει. Πήρε ένα πρωτάθλημα και η ΑΕΚ πήρε πέρυσι ένα πρωτάθλημα. Τι έγινε, τέλος, μεγάλη δουλειά. Το ότι ο Νάτχο δεν έπαιξε στο παιχνίδι υπ' αυτά τα συνθήκας, με αυτά τα χάφη του Ολυμπιακού που δεν δημιουργούν οι δύο, η Γέρμε και ο Καμαρά, με ένα φορτούνι ο οποίος στον κλειστό χώρο είναι κότα. Α, Κώστα μου, την τελευταία φορά μιλήσαμε και είχες αγρίαψει λιγάκι και έλεγες και έτσι ο τόνος, η χρειά της φωνής, ο τόνος φωνής περιπτερά, 30 άτομα απασχολώ, Κωστάκι μου, 30 άτομα. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Τα λέμε. Παρακαλώ. Πες παρακαλώ, πες παρακαλώ. Ναι. Πες πελάτης πέρα στο μαγαζί, παρακαλώ πες. Περιπτεράς κακό είναι, ένας εγώ φίλος περιπτεράς και χορηγούς δρε. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλώς. Και δεν εύκολα κρατήσεις περίπτερο. Με 800 είδη διαφορετικά και τους κλεφταράδες γύρω-γύρω να κλέβουνε, τις μαστίγες και τα... Λέγε φίλε, ναι. Παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δεν το βλέπω. Αριανός είχα πάρει μετά τον Παναθηναϊκό Κωστή, είχαμε μιλήσει μαζί. Ναι, θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο πολύ έτσι όπως τα είπες. Ωραία, το χαρτάκι πάει σύννεφο. Από τη στιγμή που θέλουμε εμείς να λέμε ότι θα πάμε Ευρώπη και να λεγόμαστε Άρης, αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Αυτός ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα και μανατζάρει... Ο νέος Κόντης! Ο νέος Κόντης! Ναι, πρέπει ήρεμα και όμορφα να σηκωθεί να φύγει. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά για τον κύριο Παντελίδη, ένα προπονητή που όπως είπα Κωστή την προηγούμενη φορά ήμουν από τους πρώτους που πίστεψα ως φύλακλος του Άρη ότι μπορεί να φέρει μια υγεία στο σωματείο που ονομάζεται Άρης, αποδεικνύεται, άσχετα άμα είναι δύο πρώτες αγωνιστικές για τον Παντελίδη, η τρίτη τέλος πάντων, ναι η τρίτη, ότι μου φαίνεται ότι το χαρτάκι το γουστάρει και αυτός. Ωραία. Ρε, ένα λάθος το οποίο... Περίμενε, μου επιτρέπεις. Ναι, κόκκινε, πες μου. Όταν η διοίκηση της ΑΕΚ λέει τέλος ο Λαμπρόπουλος. Είπε η διοίκηση του Άρη τέλος αυτός. Ξέρουμε, συγγνώμη, ερώτηση κάνω. Αν τον είπε τον Παντελίδη ο τεχνικός διευθυντής. Αυτό σου λέει. Συγγνώμη. Ότι αυτός ζητάει πολλά και δεν έχει θέση στην ομάδα. Ναι. Τι μπορεί να κάνει, πες μου. Θα σου πω ότι μπορεί να κάνει. Το φίλο ρωτάω. Εγώ θα σου πω. Ναι. Φίλε αυτός, θα του πω. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι παίρνει χαρτάκι. Βέβαια. Δεν ξέρω, ρωτάω. Βέβαια. Παίρνει εντολή. Κόκκινε. Γιατί. Κόκκινε. Ναι, πες, Κωστή, πες. Γιατί ο Παντελίδης βρήκε ένα ωραίο δίδυμο αμυντικό. Δεν λυγίζεις με τον πώς ήταν τον άλλο. Α, ήθελα, αυτό ήθελα να πω. Βρήκε ωραίο αμυντικό δίδυμο. Και έρχεται τώρα για 5.000 και για 10.000 ευρώ. Ναι. Ναι. Επειδή πιθανόν δεν είναι και του Διαμαντόπουλου να τον μανατζάρει, δεν παίρνω όρκο. Ναι. Άμα ήταν του Διαμαντόπουλου θα τη βρίσκαν την άκρη. Αυτά δεν κουστάρω εγώ στον Άρη. Αυτά άμα δεν τα ξέρεις πιες τον καφέ σου και κάνε του μπέκα να πούμε. Άμα δεν τα ξέρεις. Θέλω να πω επίσης, όταν, για να πούμε και για τον Τζανακάκη ένα λεπτό, γιατί όπως είπα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι πρέπει να παίξει ατή του Κωνσταντινίδη. Τον Κωνσταντινίδη από το μάτς με τον Ατρόμητο εχθές δεν έπρεπε να το βγάλει. Έπρεπε να παίξει. Βλέπεις ότι έχει δύο ντεφορμέ ποδοσφαιριστές. Τον Γκάμα και τον Ματέο. Που από ό,τι έχω καταλάβει, αυτοί όποτε θέλουν να θα παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκτός και αν τους έπιασαν τα ψυχολογικά τους και έφυγε ο Ερέρα και δεν θέλουν να παίξουν. Ωραία. Καλό κι αυτό. Ο άλλος ο Κάναντι, πώς λέγεται ο προπονητής, είπες ότι παίζει με 4 οχτάρια, το πήρε γραμμή ότι ο Κολάσο μέσα δεν υπάρχει μία, ήταν σαν να παίζαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Τον κατάπιε τον Κολάσο, 4 οχτάρια, ποιος Κολάσο. Ο Ατρόμητος τον ανάγκασε τον Κολάσο να μην. Έτσι, και άμα δεις τα πρώτα 20 λεπτά ο Παντελίδης, επειδή το έχει χαμπάρει και θέλει να βγάλει τον Κολάσο, αλλά δεν τον αφήνουν να τον βγάλει τον Κολάσο και τον επιτρέπουν να τον βγάλει στο δεύτερο ημίχρονο, τι κάνει από το 25, αρχίζει και τον πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Περνάει δεκάρι τον Γκάμα, περνάει αριστερά τον Ματέο. Ξανά ο Γιουνές ανύπαρκτος για ακόμη ένα παιχνίδι, ο Μπάσα μαζί με τον Σιόπη έχουν βγει τα πνευμόνια, μου βάζει στο Μαμβράι, ο Κάναντι τον περνάει μπροστά τον Μπρούνο μαζί με τον Μαμβράι για να ελευθερώσει τον κουλούρι και σε έχει κάνει στα 25 λεπτά να φαίνεται ότι παίζεις με 9 ποδοσφαιριστές. Με 9 ποδοσφαιριστές. Για ποιο λόγο δεν ξεκινά στο Ματίγια. Για ποιο λόγο δεν ξεκινά στο Διαμαντόπουλο. Τον ποδοσφαιριστή. Για ποιο λόγο δεν τον ξεκινά. Γιατί. Ποιος είναι ο λόγος. Ποιο φόρμα έχει από τον Γιουνές. Αυτή τη στιγμή. Ποιο έτοιμος είναι. Και σωματάκι καλό έχει και νταΐκουλας είναι. Ποιο έτοιμος είναι. Άρα για να μην σας παίρνω και τις γραμμές τις υπόλοιπες, για να λεγόμαστε Άρης και να λέμε ότι θα πάμε για την 6η και την 5η θέση, αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν κύριε Παντελίδη. Προπονητής είστε και ξέρετε, φαίνεται με το κουστούμάκι σας, κύριος άρχοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν θα αφήσετε ένα Διαμαντόπουλο να καταστρέψει το όνομα που ονομάζεται Άρης. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι ο λαός του Άρη δεν το γουστάρει καθόλου το Διαμαντόπουλο. Όχι το φορ. Ο φίλος μίλησε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Και εμπεριστατωμένα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Είναι δυνατόν να μην αγαπάς αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί? Είναι δυνατόν να μην αγαπάς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν να μην αγαπάς αυτή τη χώρα. Ο κύριος Καραπαπάς κράζει το γιο του Σάββα Θεοδωρίδη. Ο κύριος Κούγιας κράζει όποιον βρει μπροστά. Ο άλλος του λένε έχει συν 8 βαθμούς ποσιότητας, λέει όχι κάνεις λάθος, συν 10 είναι. Ο άλλος επειδή δεν έχει τι να πουλήσει έκανε πρωτάθλημα δοκαριών. Σε τι όμορφη χώρα ζούμε. Είναι ωραία. Τι υπέροχα που περνάμε, λατρεύω το ελληνικό ποδόσφαιρο, αγαπώ τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Τρελαίνομαι καθημερινά να μιλάω για μπάλα. Κύριε Τσίπρα, συνεχίστε ακάθεκτος. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα προβλήματά σας. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα μας κόψει. Δεν μας ενδιαφέρει αν μας πήρες 1000 και μας δίνεις 100. Δεν μας ενδιαφέρει τι σύνταξη θα πάρει η γιαγιά μας, η μαμά μας, ο θείος μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα μας δώσετε κάποιο επίδομα. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η ΑΕΚ, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τι θα κάνει ο Άρης, αν θα πάρει χαρτάκι ο ένας, εάν ο άλλος θα κρυφτεί, εάν ο άλλος θα βγει να μιλήσει. Δεν μας ενδιαφέρει κύριε Τσίπρα τίποτε άλλο. Είσαι αρχηγάρα μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός μάγκας και αλάνι που έχει περάσει από αυτή τη χώρα. Έχεις καταφέρει και χρησιμοποιείς αυτό το απίστευτο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρτια, εμπεριστατωμένα και πάρα πολύ εύστοχα. Όσο για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ να μην πάει στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ να μην πάει στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ να μην πάει δύο φορές στο ΆΚΑ, να μην παίξει με τον Ολυμπιακό, να του δώσουμε το πρωτάθλημα από τώρα. Από τώρα, Ευχαριστώ πολύ, βεβαίως. Γιατί από τώρα? Έτσι δεν λένε όλοι. Ο προηγούμενος δεν είπε συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ να το χαρεί. Ποιο να χαρεί? Ναι ρε φίλε, εσύ πιστεύεις ότι όλα τελειώνουν? Έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Έχει άλλες 17 αγωνιστικές. Εγώ σου είπα 4 αγωνιστικές οποίες θα κάνει ήττα, τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή είστε τόσο χάλια οι υπόλοιποι. Αγρίνιο, Τρίπολη και δύο φορές ο Άκα, 12 βαθμοί δεν είναι. Ναι. Τότε πες το αντίθετο εσύ. Άρα εσύ διαφωνείς με αυτό που είπε ο Φαλάκρας, ότι ο Μελισανίδης την έκανε κατσίκα από το καλοκαίρι. Όχι, όχι, αυτό το είπα πριν το 20 εγώ και συμφωνώ μαζί του. Εγώ λέω, εσύ πες το αντίθετο. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάει στο δεύτερο γύρο σε Αγρίνιο, Τρίπολη και δύο φορές στο Άκα. Εσύ πες ότι δεν θα πάει. Εσύ πες ότι δεν θα πάει, ρε παιδί. Με τον αέρα που θα πάει, δεν ξέρω αν θα χάσει. Ποιον αέρα. Ποιον αέρα που κερδίζει τη Λάρισα με 10 παίχτες στο 70 με την ψυχή στο στόμα. Για ποιον αέρα που μιλάτε. Δηλαδή μου παρουσιάζει το ΠΑΟΚ λες και παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο. Άκουσες κάτι τέτοιο από εμάς. Όχι από εσάς. Οι αεξίδες και οι Ολυμπιακοί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο πολύ μπροστά χωρίς να είναι φαντεζή ομάδα. Χωρίς να παίζει κάτι το καταπληκτικό. Απλά μόνο και μόνο επειδή είναι αποτελεσματικός ουσιώδης και επειδή είναι χάλια. Οι δε παοξίδες δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πρωταθλητισμό και το τεράστιο οικονομικό παράγοντα που έχουν από πίσω. Έτοιμος είσαι! Εσένα ψηφίζουμε και Νοτοπούλου! Όλοι ψηφίζουμε κόκκινο! Νοτοπούλου, δαγκωτό! Γεια σου σκύλε μαύρε! Έλα φίλε! Ρίγησε και ανατρίχιασε μόλις τ' άκουσε! Είναι παραδοσιακός Πασόκ! Ναι, εντάξει! Έτοιμος! Έτοιμος, δεν αλλάζει! Κουστάρει τη φόφη, τη θεωρεί λίγη! Ναι! Δεν είναι! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Άμα διόριζε θα ήταν καλή! Ναι! Τι κάνουμε, πώς είμαστε! Καλά φίλε! Καλά, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, έχω να κάνω ένα ερώτημα. Να κάνεις. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για σένα? Ο Δόνης. Ο Δόνης, μπράβο, σε παραδέχομαι. Γιατί βγαίνουν από το πρωί και με έχουν τρελάνει από αξίδες εκεί πέρα που βγάζεις. Τι λένε. Ο ένας εκείνος σου βγήκε και είπε ο Δόνης απαράδεκτος, θα τον κράξουμε το βράδυ, τι έλεγες. Ο Δόνης. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Έλα εδώ. Είναι ο παδός και έχει απαιτήσει. Ο Μπουκ είχε τον Παναθηναϊκό με -6 πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Και τον ΠΑΟΚ τον είχε πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής? Εκ των αποτελεσμάτων. Ποιο είναι εκ των αποτελεσμάτων? Να σε πω και το άλλο. Ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή με το ρόστερ που έχει έπρεπε να κερδίσει 3-4-0 κάποια μάτς. Που τα κερδίσει δύσκολα. Βάζει τον ΠΑΟΚ σε περιπέτειες. Τα κάνει τα μάτς όλα ντέρμπι. Ενώ πρέπει να τα παίρνει περιπατητή τα μικρά μάτς. Για πλάκα. Δώσε ένα τελευταίο για το ημίωρο. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Καστοριανός έχει μεγάλες φιλοδοξίες για να το ξαναπάρει μάλλον το πρωτάθλημα. Αυτό το παιχνίδι που έπαιξε ρε παιδιά χθες η Λάρισα και με 8 παίκτες να έπαιζε, αφού δεν έβγαινε από τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούσε. Πού να παίξεις μπάλα έτσι? Δεν μπορούσε. Γιατί μπορεί να βγει από την περιοχή η Λάρισα? Ερώτηση. Με 10 παίκτες και με 11 παίκτες. Και με 11 που ήταν... φίλε, η Λάρισα μία φάση έκανε, και έβαλε γκολ. Ορίστε. Η Λάρισα έκανε μία τελική και έβαλε γκολ. Και τι έγινε? Εν ομαδάρα. Αυτό σου είπα. Ότι έπαιζε κλειστά ταμπούρι, πούλμαν πίσω. Τι να πω. Μπετόν αρμέδο, δεν είναι αυτό τι το παιχνίδι είναι αυτό. Παιχνίδι είναι αυτό τώρα. Με συγχωρείτε, τι θα έπρεπε να κάνει? Καλά έκανε ο Κουέας και η παράδοση στα δελτία να παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι αυτές τις ομάδες ρε παιδιά. Γιατί ρε φίλε, τι πρέπει να σε παίξει? Πρέπει να σε παίξει ανοιχτά να φάει 3 γκολ και να γουστάρεις. Κάτσε. Τώρα εδώ μιλάμε. Ο Άρης βγήκε, ήταν 3 χρόνια εκτός Άλφας, έτσι. Βγήκε, στην αρχή έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά φαίνεται η ομάδα ότι δεν πάει καλά, εντάξει. Είναι ακόμα ομάδα Β' Εθνικής. Δεν έγινε ομάδα. Αλλά και δεν φταίει κανένας, ούτε οι προπονητές φταίνουν, ούτε οι παίκτες φταίνουν. Είναι ακόμα η ομάδα, προσαρμόζεται ακόμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα η Λάρισα ή και η Λαμία. Η Λαμία έπαιξε πιο καλά βέβαια. Αλλά η Λάρισα να έρθει με αυτό το... να παίζει τέτοιο παιχνίδι μέσα στην τούμπα και να βγαίνουν και να λένε και όσοι δημοσιογράφοι ότι δύσκολα κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη Λάρισα. Να ρωτήσω κάτι. Μία ερώτηση και κλείνεις. Ναι. Λέμε ότι την Πέμπτη κερδίζεις, χάνει η Βίδη και περνάς στο Europa League. Ναι. Κερδίζεις στην κλήρωση και παίζεις με την Arsenal μέσα στο Emirates. Πώς πιστεύεις ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Τι πώς θα παίξει? Δεν θα είναι κλεισμένος στην περιοχή. Εννοείται. Εδώ ένα κόκκινο συγκρίνεις τώρα Arsenal με ΠΑΟΚ και Λάρισα με ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, ανάλογα με τον αντίπαλο. Σου λέει η Λάρισα, αν ανοιχτώ θα φάω 5 γκολ. Γιατί... Μα ίδια εφή έχει το Europa League με το Λάρισα ΠΑΟΚ. Άστο ρε φίλε να πάει στο καλό. Διάλειμμα. Είμαστε και συνεχίζουμε γραμμές. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι χορηγός μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai με την ανεπανάληπτη εορταστική προσφορά, καθώς αυτό το μήνα έχετε όφελος με την αγορά του νέου στο αυτοκινήτου, τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 επόμενα χρόνια και παράλληλα εγγύηση κατώτερης τιμής από οποιαδήποτε προσφορά έχετε βρει. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας, οι 5 από τις 6 γραμμές, οι 5 από τις 6 γραμμές είναι κατελημμένες και οι 6 τώρα. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Να χαιρετήσω και εγώ την παρέα με τη σειρά μου. Για χαιρέτα την. Θα ήθελα να πω το εξής. Ο πόνος σας η χαρά μας. Τι είναι αυτός ο πόλεμος που γίνεται στον ΠΑΟΚ? Έχω να πάρω πρωτάθλημα 40 χρόνια. Τα ίδια δεν έλεγες και εσύ για τους άλλους όταν παίρνουν τα πρωταθλήματα? Εγώ είχα διαιτησία που είχε ο Ολυμπιακός σας στη χούντα του. Επί τη χούντα του. Τη χούντα κόκαλη και έτσι. Όχι, αλλά δεν διεκδικούσε κανένα πρωτάθλημα. Δεν διεκδικούσε και δεν είχα ομάδα γιατί μ' άφηνε ο Ολυμπιακός. Ναι, όταν αλλά... περνούσε ο Ολυμπιακός απευθεία Champions League και έπαιρνε τα 2 εκατομμύρια, αγόραζε παίχτες. Και αυτά τα 2 εκατομμύρια τα έπαιρνε. Τώρα που δεν πάει λοιπόν ο κύριος Ολυμπιακός εκεί, ο κύριος Καράπαπας φωνάζει. Αντί να πει τον κόσμο του Ολυμπιακού, μη μας βαράτε που δεν κάναμε μεταγραφές, θα κάνουμε. Έτσι. Τι να σου πω, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Θέλω να σταματήσει όλος αυτός ο πόλεμος που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό εδώ πέρα. Ποιος είναι ο πόλεμος που γίνεται, συγγνώμη? Ο πόλεμος που γίνεται, ποιος είναι φίλε? Ο πόλεμος που γίνεται σε κάθε μάτς στη διαιτησία, όλοι είναι πάντα ευνοημένος ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Ποιος φωνάζει? Ποιος φωνάζει? Ο Ολυμπιακός φωνάζει, η ΑΕΚ φωνάζει. Φωνάζει αυτός ο οποίος δεν μπορεί. Ο αδύναμος με. Μπράβο! Σωστή είστε εδώ. Γιατί πού είμαστε λάθος? Τα ίδια λέγαμε και για σένα όταν φώναζες. Και για σένα τα λέγαμε. Εμείς δεν αναιρούμε αυτά. Δεν αναιρούμε στάση εμείς. Εμείς είμαστε. Φωνάζει ο αδύνατος. Με δεδομένα τα πράγματα, φίλε. Φωνάζει ο αδύνατος. Εν την προκειμένη η αδύναμη είναι αυτή. Δηλαδή, τώρα συζητάμε για τη διαιτησία στην Ξάνθη που τους χάρισε 2 κόκκινες. Δηλαδή αυτός που αποβλήθηκε έπρεπε να αποβληθεί απευθείας. Στην προηγούμενη αγωνιστική τα goal offside, τι ήταν εκείνα? Ρε φίλε, ακούς κατά διαστήματα. Αυτά έχουμε πει, γιατί να τα ξαναλέμε? Και αυτό το εξής, ποιος παραπονιόταν για βάρ από την αρχή της χρονιάς? Ποιοι δεν ήθελαν βάρ? Δηλαδή τι θέλουν εκεί κάτω στην Αθήνα, να σφυρίζει ο Καραπαπάς και ο Τσουκαλά στα μάτια, έτσι ανικανοποιημένοι? Μας βάζουν Έλληνες, δεν θέλουν Έλληνες, είναι κακοί. Μπαίνουν ξένοι, ο ΠΑΟΚ παίρνει με αποτελέσματα με ξένους διαιτητές. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Ποιοι πρέπει να σφυρίζουν, ποιοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι για όλο αυτό? Για όλα αυτά ο Σαββίδης δηλαδή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ φέτος αξίζει να πάει ένα πρωτάθλημα και πριν να το πάρουμε έχει βγει προπαγάνδα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι στημένο. Κοίταξε, για να καλύψουν κάποιες αδυναμίες τους, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πώς φτιάξαν οι ίδιοι το σωματείο τους. Όσον αφορά τα μέσα, ας φροντίζει ο κύριος Σαββίδης να αγοράσει μέσα και τα μέσα που αγοράζει να παίζουν τον ΠΑΟΚ, όχι την ΑΕΚ. Και όσο αυτό για τον Κούγια που έμαθα σήμερα ότι παραδίδει την ομάδα και το ένα την και το άλλο. Την παρέδωσε τα δελτία. Πριν από μία ώρα έγινε αυτό. Τώρα τι ποινή έχει αυτό, γιατί δεν άκουσα? Αν εφαρμοστεί ο νόμος και δεν αλλάξει την απόφασή του. Ναι. Η απόφαση είναι υποβασμός 2 κατηγορίες. Πάει στη Football League 2 δηλαδή. Στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και 100 χιλιάρικα. Μάλιστα. Είπε ότι θα δώσει και τις μετοχές της ομάδας στο δήμαρχο Λάρισας. Κάτσε, είναι και αυτό. Τι να πω, εγώ επί 40 χρόνια δηλαδή δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί κανείς πρόεδρος δεν παρέδει τις ομάδες και τώρα και τα άλλων? Πάλι ο ΠΑΟΚ φταίει γι' αυτό. Πάλι εμείς φταίμε. Σταμάτα ρε κλάψα. 2 φορές αποχωρήσατε από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Και δεν διεκδικούσατε πρωτάθλημα σε καμία από τις 2 χρονιές. Παρακαλώ. Με τον Βουλινό εκεί πέρα. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γιατί κλαίγονται, ο Κασουλιανός γιατί κλαίγεται? Όπως κλεγόσουν εσύ κάποτε, κλαίγεται αυτός τώρα. Κάτσε, πότε έκλαιγαμε εμείς για το... Εκλεγάστε. Πέρσι δεν εκλεγάστε. Πέρσι δεν... Είχατε τον Καγκάτση στην ΕΠΟ και κλαίγατε. Πέρσι δεν έλεγες ότι μας κλέψανε? Ναι. Κλέφτες! Κλέφτες! Έτσι φωνές. Έπαιξε μέσα στο γήπεδο. Μετά είπε 4 αγωνιστικές. Πάμε ΟΑΚΑ. 1ο διπλό. 2ο διπλό. Με την ομάδα του. Πάμε Τρίπολη. Δεν θα πάθουμε αυτό που πέμπαχαν πέρσι. και εκεί διπλώτα είναι. Και άλλο ένα και άδεια γεια. Χαιρετήματα από ψηλά. Θα κοιτάνε την καινούργια χρονιά. 12 και 8 την κοιτάει και βαθμολογία. Να κρατήσει εφημερίδες. Βγαίνουν στην Καστοριά. Αν δεν έχουν στην Καστοριά εκεί, ας πάει σε Γαλατινή. Κάθε μέρα πάει στην εφημερίδα. Να πάρει και ένα δέντρο εκεί, να το βάλει μέσα στην Καστοριά εκεί πέρα μόλις μπαίνει, να το έχει, να το βάλει κάθε ζωγραφιά το Χριστουγεννιάτο και τον Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Δεν μου λες κάνει κρύο εκεί πάνω. Πού? Εκεί στους μείον 8. Μείον 8 μέσα, μείον 12 είναι αυτός αυτή τη στιγμή. Μείον 8 είναι κάτι άλλοι. Εκεί άμα φτάσουν και αυτοί λίγο παραπάνω, τώρα θα βλέπω μέσα ο Κούγιας που είδε ότι ξέρεις κάτι τον έθαψε ο διαιτητής και η ομάδα του πάω. Εγώ μέσα στο γήπεδο πάω συνεχόμενα. Πού τον έβλαψε. Κόκκινη κάρτα ήταν φανερά. Μετακάθαρη. Γιατί έπρεπε να κάνει. Να μην τη ρίξει. Να σε καλά. Να την ξεχάσει σπίτι. Γεια σου Παππού Αλπίνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάρκο το λένε. Παππού Αλπίνο. Λέγε φίλε. Ναι, ξέρεις και να μοιάζει. Τον μπαμπά του Πινόκιου. Τον Τζεπέτο μοιάζει. Λέγε φίλε. Εσύ από Πινόκιο ξέρεις καλά μεγαλώνει η μύτη σου συχνά. Ναι. Εσύ ξέρεις που πρέπει να είναι η μύτη σου. Σταμάτα. Μέχρι την καβάλα πρέπει να είναι η μύτη σου. Λέγε φίλε. Ξέρεις τι λένε και αυτούς που έχουν μεγάλη μύτη. Λέγε φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Θρακιώτης αποκλικής Παοκτής. Καλώς την ανομαλία, τη γενετική. Λέγε. Όχι, όχι, εγώ είμαι καθαρό Ραπτόπουλο. Εγώ είμαι. Δεν την πάτησα. Σώθηκα, είμαι καθαρό αίμος. Ναι. Δεν μου λέει δεν Ραπτόπουλε. Ναι. Η Παοκάρα χθες καλή ήτανε. Πολύ καλή. Καλή σε σύγκριση με πριν. Ναι. Ας πούμε δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω το παιχνίδι που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ με το περσινό με τη Λάρισα το 3-0 αν το θυμάσαι. Πέρσι η Λάρισα έπαιξε με αφέλεια όμως. Πέρσι ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είχα κάνει 5 φάσεις και ήταν οι 10 παίκτες μέσα στην περιοχή. Συγγνώμη. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό λέμε. Δεν έχει φτάσει η ομάδα το 100% που θέλουμε. Ποιο 100%? Ούτε στο 20% πέρσι δίνεις. 50 με 60 είναι. Εκεί λες. Τι είναι, 50. 50, εκεί είναι. Τι μισή από αυτό που μπορεί ήταν. Ρε φίλε, χτες κέρδισες χάρη στην προσωπικότητα του Βιερίνια. Και στην καλή εμφάνιση του Λιμιού. Από τη μια και την άλλη πλευρά, από τις τέρικες δηλαδή. Ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η εικόνα του αγώνα. Και δεν έπαιξα καλά από το κέντρο εξαιτίας της ανυπαρξίας του Βέρμπουν και του Καντουρί. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μου λέει μια ερώτηση μόνο. Στο μάτι με τη Λαμία που πάω και δεν βλεπόταν. Δεν ήταν καθόλου καλός. Στη Λαμία ήταν άθλιος. Ναι. Ένα πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο που έκανε 3 ευκαιρίες. Δεν είναι όταν ο Μπίσης Βαρ πήγε από μόνος του στον άξονα. Αν το θυμάσαι. Δεν πάει κανείς από μόνος του, είναι εντολή. Δεν ήταν εντολή γιατί μετά έφυγε και πήγε πάλι στην πλευρά. Έδειξε η κάμερα που τον έκραζε ο Λουτσέσκου. Οι κινήσεις που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρριξη των εξτρέμ, έχει πολλές κινήσεις που πηγαίνουν σχετικά με τα δίδυμα. Δηλαδή, αν έχω καλό μπακ που ανεβαίνει πολύ ψηλά και γυρνάει πίσω, μπορώ να βγάλω τον εξτρέμ μου εκεί στη γωνία της μεγάλης περιοχής πιο πολύ με ένα χαφ να καλύπτει πιο πίσω. Γίνονται αυτά για προπονητές που δουλεύουν τακτική. Ναι, ο Μπίσος Βάρον όμως δεν είναι αθλητικός παίκτης για να κάνει μεγάλες διαδρομές, να κλείνει και να κάνει και να ράνει. Ο Μπίσος Βάρον έχω στο 10 για να κάνει μικρές διαδρομές. Κοίτα, τον Μπίσος Βάρον αν το βάλεις έξω αριστερά τύπης, πρέπει να τον πεις ας τον μπακ. Δεν για να τρέχεις, θα βάλω ένα γρήγορο χαφ εκεί να κλείσει την κατάσταση. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω γρήγορο χαφ. Γι' αυτό δεν παίζω πίτσες, βαν. Ναι, πρέπει άρα να πάρουμε ένα καμαράφι αυτή τη στιγμή. Πάω και έχεις γρήγορα άκρα, φίλε, γεια. Μπάει. Επόμενος. Το καλύπτεις από εκεί. Ναι. Ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω, με ψιλοκαλύψαν οι προηγούμενοι. Δεν με νοιάζει να παίζω ελκυστικό ποδόσφαιρο. Πέρσι που έβαζα το ελκυστικό ποδόσφαιρο που το παραδεχόντουσαν όλοι, δεν πήρα πρωτάθλημα. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς 3 βαθμούς θα παίρνω και το Μάιο πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να πω μόνο. Ναι. Έγινε. Επόμενος. Ναι. Έλα καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Τώρα φιλαράκι μου Παοξίδα τους λες και το Μάιο θα είσαστε καλά. Έτσι θα τους λες και το Μάιο θα είσαστε καλά. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους γετητές. Ναι. Τέτοιο πρόλογο δεν τρώγαμε τόσα χρόνια. Ναι. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές λοιπόν. Αυτός ο Ολυμπιακός που λες κόκκινε που αναστενάζεις, τα δύο τελευταία χρόνια σε 9 ντέρμπι έχει κερδίσει μόνο το ένα και αυτό στα χαρτιά. Είπα... Και θέλει αυτή η ομάδα να πάρει και πρωτάθλημα. Είπα ότι αξίζει ο Ολυμπιακός να πάρει. Δεν λέω ότι είπες, τα λέω εγώ ρε παιδί μου. Εγώ, γιατί απευθύνθηκε σε μένα. Εγώ γελάω που κλαίει. Βρε εντάξει, ναι και καλά κάνεις. Και εμείς να δεις πως γελάμε. Και είπαμε ότι έγινε πέρσι. Το θέμα δεν είναι ότι γελάτε με τον Ολυμπιακό. Γελάτε και με τα δικά μας χάλια. Ό,τι έγινε πέρσι θα το πληρώσουνε νομοτελειακά είπαμε. Τελείωσε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Λες ότι ο καλύτερος προπονητής είναι ο Δόνης. Αυτό πιστεύω. Δεν συμφωνώ και το σέβομαι την άποψή του. Έτσι. Ο καλύτερος προπονητής στον ΠΑΟΚ ποιος είναι στην ιστορία του? Στην ιστορία του ο Λόραντ. Ο Λόραντ. Στη νέα ιστορία του. Στη νέα ιστορία του. Τι με ο Παοξίδες δεν τους λες ρε. Για τον Μπάγεβης λες. Ποιος είναι ρε, στη νέα ιστορία ο καλύτερος προπονητής? Αναρωτιέσαι ρε κόκκινε με δουλεύετε τώρα. Ο Αναστασιάδης. Ποιος ο Αναστασιάδης ρε? Ο Λουτσέσκου είναι ρε στο νέο ΠΑΟΚ. Όταν κλείσει όταν κλείσει τώρα ρε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους έχει περάσει όλους ρε. Έχει κανένας τόσες νικές. Ισχύει όχι τέτοιο ποσοστό δικών. Έχουμε ξεχάσει από πότε έχουμε να χάσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ισχύει. Μας δουλεύουνε τώρα. Αλλά να πούμε. Περίμενε. Χωρίς αυτό να μειώνει τα όσα πετυχαίνεις. Πού να παίξουμε και μπάλα στο δεύτερο. Ραπτόπουλε. Άκουμε λίγο. Χωρίς να μειώνει, οι υπόλοιποι δεν βλέπονται. Αυτός που αξίζει τα περισσότερα λεφτά εκτός από τον Μπρίγκοβιτ στον ΠΑΟΚ, στο απόδειξε χθες στο χθεσινό παιχνίδι ότι πρέπει να παίρνει τόσα λεφτά. Μόνο για την ποιότητα που διαθέτει. Ο Βιερίνια. Ναι. Όταν τα έλεγα εγώ, φίλος. Εντάξει, ο Ραπτόπουλος τι έλεγε, θυμάσαι? Ο Ραπτόπουλος είναι απαιτητικός. Αμφισβητούσα. Και μηδενιστής. Όχι. Αμφισβητούσα τις βιολογικές του ικανότητες. Τα λεφτά του ταξίζει αλλού στο πάγο. Ένα πράγμα θα σου πω, φίλε. Μπορώ, Κώστα? Κοίτα, βέβαια. Μισό λεπτό. Αφού παίρνει ο Βαρέλα 1 εκατομμύριο, θέλει 1 εκατομμύριο, ο Χατζερίδη 1,5 εκατομμύριο και ο Βέρμονο 1 εκατομμύριο, φίλε, και λίγα παίρνει. Φίλε, θα σου πω μια κουβέντα. Μιλάμε χτες το βράδυ με τον Κωστή και μου λέει, αυτός ο σκύλος, λέει ο αλήτης, με ξεφτέλισε, λέει, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι μπορεί να τρέχει 90 λεπτά και να κάνει 7 όργια. Τα χαιρετίσματά μου στη Στέλλα την Καστέλα και στο δυτικό φυλάκιο της πόλης, τα σέβη μου. Επόμενος, ναι. Ορίστε! Την καλημέρα μου. Καλησπέρα μας. Έλα, έλα. Καλησπέρα, έλα. Να πω εγώ την αδικία μου. Την αδικία σου? Ναι. Να πεις. Στέλιο Καλιακίδη πρόεδρο, το Γιαννάκη τον Καΐλα επί πρόεδρο. Ναι. Έτσι και να κλαίγονται ρε φίλε. Δεν το λένε τον Καΐλα Γιαννάκη. Παοξής να έρθει να πει θέλει. Βασιλάκη το λένε τον Καΐλα. Βασιλάκη, ναι ρε Κώστα, ναι. Βασιλάκη. Βάτω να την πρόεδρο. Αδερφέ γουστάρεις που τους βλέπεις να κλαίγονται? Γουστάρι. Ναι, Μαρθαπούρτη. Αυτό είναι, συγγνώμη. Τι γουστάρεις περισσότερο? Να κλαίνε. Εγώ Ηρακλάκη είμαι. Α, Ηρακλάκη. Άλλο ήθελα να πω, αλλά πολύ κλάψα ακούω. Εγώ πήγα χτες να πούμε να ρίξω κανένα πινελίκι με το που τέλειωσε αγώνας. Ανθρώπινα, Τώρα όταν χάνησα τον Καραϊσκάκη κύριε φίλε. Ετοιμάσου να χάσεις και από τον Κολοκοτρώνη. Ναι, Γρηγόρη Γριά είσαι. Τώρα καταλαβαίνεις. Αδερφέ, είναι δυνατόν να μην κάνεις τελική στην αιστεία? Γρηγόρη, πήγα εκεί, είχε μια διεμηρία ΜΑΠ, μας έβριζαν τις μάνες, τα σπίτια. Δεν ξέρω τώρα, ο Τόμ Παπαδόπουλος τι είναι αυτός, φίλε, που έβαλε τώρα τη διεμηρία τα ΜΑΠ να μας βρίζουνε, τα έχω τώρα στο κινητό να σας δείξω. Περίμενε, αυτό δεν μπορεί να το πεις με τα βεβαιότητα, τους έβαλε αυτός. Βάλε να καξαπήρε, φίλε, να μας πει μια μαλακία. Όχι, κοίταξε, ότι τους έβαλε αυτός να σε βρίζουν μου φαίνεται παράξενο. Όχι ρε φίλε τώρα τη μανούλα μου. Ρε μαζί σου, ότι τους έβαλε ο Τόμ να το κάνουν αυτό. Και τι ήταν αυτό τώρα, μια δημιουργία έξω από αυτό? Πρέπει να την... να ρίξουμε ένα πινελίκι και να φύγουμε. Και τι να, αν κάποιος ξεφύγει και δεν μείνει στο πινελίκι και πετάξει τίποτα. Όχι Γρηγόρη, δεν κάνουμε χειρονόμους. Εσύ ρε φίλε, δεν είναι όλοι έτσι. Κώστα, δεν είμαι εσύ, αναρχοκομμουνιστές που μας λες. Δεν μιλάει. Τι να πει βρε. Δεν είστε κομμουνιστές. Τι να πει φασιστάρα τώρα. Πάρε μια ελληνική σημαία και πάνε στο Καφτατζόγλου. Άμα θα τους κάνουν μπαούλος. Δεν έχει έρθει. Πάνε στο Καφτατζόγλιο με ελληνική σημαία. Θα φας ξύλο. Στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε 100 για να τις βλέπει. Ούτε μία δεν υπάρχει. Δεν τολμάτε. Δεν τολμάτε. Καλά. Για πάλι ο χοντρομπαλάκι με ελληνική σημαία στο Καφτατζόγλου. Σου κάνουν τα παΐδια μαύρα. Παρακαλώ. Σου κάνουν τα παΐδια μαύρα. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Πάνε αφού που το παίζεις. Έλα βρε μάγκα τώρα. Δεν είμαι μάγκας. Εγώ λέω πάνε εσύ. Βάγκα. Πάνε εσύ που σε μάγκα. Θα πάω με ελληνική σημαία για την τροπή. Τιμή μου. Τιμή σου. Ναι. Εντάξει. Μολυβό νερό έχω στο σπίτι. Λέγε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Δύο πράγματα. Πρώτο στον πρώτο φίλο που βγήκε και είπε ότι έχει μετά από 40 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Την ταινία Παρθένος ετών 40 φαντάζομαι την έχετε δει. Πού να τη δει ο Κόκκινος. Και αυτός στο 40 το έχασε την παρθενιά του. Ποτέ δεν είναι αργά. Και ένα δεύτερο. Ναι. Είναι τυχεροί κάποιες ομάδες είναι τυχερές. Ο Μαρινάκης θα έχει φορτώσει στον κόκορα και δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό πιστεύω. Αν ασχολιόταν πιστεύω λίγο περισσότερο με την ομάδα, φίλε, έστω και στα χαρτιά, φίλε, θα ήταν πολύ πάνω Ολυμπιακός. Άκου δύο πράγματα για να συνοηθούμε. Ο Μαρινάκης έχει πολλά στο κεφάλι του. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον. Διαφωνώ με ότι δεν ασχολήθηκε φέτος με τον Ολυμπιακό. Δες πως είναι η πρώτη χρονιά του Μαρινάκη που πραγματικά ρίχνει λεφτά για μεταγραφές. Δηλαδή πέταξε μόνο 5 εκατομμύρια ευρώ για το γιαγιά του Ρέο, όπως το λέει ο Φαλακρός. Και δεν παίζει. Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ ότι δεν ασχολείται από το θέμα άποψη ότι παίζει απλά μπάλα η ομάδα. Δεν έχει να ασχοληθεί. Για ποιο λόγο τότε ήταν στο γήπεδο. Για ποιο λόγο ήταν στο γήπεδο και μόνο μέσα που δεν είχε μπει με τον Αστέρα Τρίπολης μέχρι να πετύχει το γκολ η ομάδα, αφού δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται όσο σχολιόταν. Δεν νομίζω φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Κόκκινε. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, πρώτον. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος. Ένα. Είμαι Ολυμπιακής, φανατικός. Μου αρέσει που γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπω τον Ολυμπιακό πλέον να γκρινιάζει. Γιατί θέλω να δω κανονικό ποδόσφαιρο, θέλω να δω αν έχουν τα αυτή τη στιγμή να γυρίσουν το πρωτάθλημα να το πάρουν. Και μου αρέσει που τους βλέπω να γκρινιάζουν. Δεύτερον, για τον Παουκτσί που είπε πριν ότι ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στη νέα γενιά του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Διαφωνώ με αυτό. Είναι ο πατέρας του Λουτσέσκου, νομίζω ότι είναι... Για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι είναι ο καλύτερος σκοπός. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Ναι. Ήταν στη Σαχτάρ. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι κρύβεται, βάζει και αυτό στο χέρι του πίσω από τον... Δεν διαφωνούμε. Δεν μπορεί. Ναι. Μιλάνε. Ναι. Πατέρας και γιος. Και θέλω να συμφωνήσω σε κάτι με τον Καστοδιανό που είπε ότι κάποια στιγμή βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ σέρνεται. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάποια αγγέλα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτό. Ωραίος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εσύ με το μωρό. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Ό,τι κάνουμε το λέμε. Μαθαίνετε. Όπα. Λοιπόν, είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού από τη Μυτιλήνη. Δηλαδή, γιατί λες φίλαθλος? Γιατί είμαι φίλαθλος του ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Αν βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, θα πάω να δω και τον ΠΑΟΚ, θα πάω να δω και τον Άρη, θα δω και τον Ηρακλή. Άρα δεν έχεις κόλλημα. Είμαι φίλαθλος. Όχι, ρώτησα και απάντησες. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, χαίρομαι να βλέπω τον Παναθηναϊκό. Χαίρομαι να αφιερώνω 2 ώρες στο παιχνίδι να το βλέπω. Και στην ήττα του μέσα. Δηλαδή. Και ρε φίλε, ότι οι ήττες είναι τα μεγαλύτερα μαθήματα. Λες αλήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι βλεπόταν ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Δεν νομίζω ότι βλεπόταν ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Σε 2 παιχνίδια δεν βλεπόταν ο Παναθηναϊκός. Με τον ΠΑΟΚ και με τον Όφη. Συμφωνώ. Και με τον ΠΑΟΚ ήταν τυχερός που έχασε με αυτό το σκορ. Και με τον Όφη πάλι τυχερός ήταν που έχασε με αυτό το σκορ. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τους πιτσιρικάδες, τους ψήνει και αν δεν τους δώσει αυτός ο κουπρίτης ο αλαφούς, δεν τους δώσει... Μη. Ναι, οκ. Ξέχασε το φύλαθος, έγινε ο παδός. Ναι, λοιπόν, αν δεν τους δώσει σε 3 χρόνια πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει μια πολύ ωραία ομάδα. Φίλε, Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο το έχω γράψει και το έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά είναι ουτοπία. Αν οι ελληνικές ομάδες βασιζότανε στα ταλέντα τα οποία βγαίνουν από τις ακαδημίες και δεν κινούνταν το χρήμα, θα είχαμε πολύ καλύτερα πράγματα γενικώς. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, είναι το επόμενο πράγμα που θα έλεγα. Ότι για μένα κακώς ομάδες Β και Γ εθνικής. Και Β και Γ. Εδώ φίλε, ο ΠΑΟΚ ρίχνει 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει. Στη Β ομάδα. Έχει. Και δεν βγαίνουν, δηλαδή, αν ρωτήσεις τον Παύλο Γκαρσία, θα σου πει στεναχωριέ μου που κανένα παιδί δεν προωθείται. Αυτό, απράβο, έτσι, σύμφωνα στο μυαλό μου, αυτό το πράγμα που θα σε έλεγα μετά. Πού είναι ο Παναθηναϊκός, βλέπεις τώρα Χατζηγιοβάνι και Πούγκουρα και Δόνι, γιατί έχει απαγόρευση μεταγραφών, αλλιώς δεν θα τους έβλεπες. Δεν θα τους έβλεπα, ναι, αλλά τόλμησε και το έκανε όμως. Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ενώ ο Ηρακλής ο Βλάκης δεν είχε ούτε ένα παίκτη στις ακαδημίες. Τις διέλυσαν, λέει. Άκου τώρα, νοοτροπία. Γιατί με κάνεις νομίζοκο και τι σου με λέει. Για να μην σου δώσω καμία τώρα και με ανάμεσα στα μάτια. Δώσε ένα τελευταίο. Ναι. Γεια σας. Το τελευταίο είμαι. Είσαι το τελευταίο τηλεφώνημα. Έλα ρε φίλε, και προσπαθώ εδώ και μια εβδομάδα να πάρω και ή θα σας πετυχαίνω σε διάλειμμα ή θα πετυχαίνω να φεύγετε. Παοξής μάγκες, από Αγγλία τηλεφωνώ, μ' ακούτε καλά? Τέλεια. Από πού από την Αγγλία? Πολύ μακριά από το Λονδίνο τουλάχιστον. Τουλάχιστον 2,5 ώρες. Τίπερχαμ. Πώς? Τίπερχαμ είναι. Τίπερχαμ. Άσου, δεν το ξέρεις. Εδώ δεν το ξέρω εγώ που είμαι εδώ. Εδώ δεν υπάρχει σωστή στοίχημα αυτή η ομάδα. Πού δεν ξέρουμε. Όχι, υπάρχει και κάνει και πολύ καλό over, να ξέρεις. Σε ποιο κουπόν υπάρχει, σε ποια κατηγορία παίζει? Παίζει στο North London, αν θυμάμαι καλά. Δεν υπάρχει το ελληνικό δελτίο, δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει, ναι, ισχύει. Ακούσε λίγο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο και πολλοί το λένε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο για αυτούς που θέλουν να το παίζουν over 2,5. Η ομάδα όμως φτιάχνεται από 11 παίχτες που είναι μέσα στο γήπεδο. Φίλε, θα δεχόμουν τον ισχυρισμό σου αν στον πάγκο καθόταν ο Φερνάντος Σάντος. Συμφωνείτε κύριε Ραπτόπουλε? Αν καθόταν ο Φερνάντος Σάντος ζούσε για την κλοπή. Ένα γκολ και αλλαγή μετά στο 88 και στο 91. Ακριβώς. Και ταμπούρι πίσω να το κρατήσουμε. Ο Ράσβαν επειδή δεν κάνει όμως φουλ αλλαγές, όπως την πλήρωσε την αλλαγή που δεν έκανε στον Γκάνιας και φάγαμε την κόκκινη γιατί ήταν έτοιμος να την κάνει την αλλαγή. Αλλά τι άλλο σωστό έκανε? Όταν φάγαμε την κόκκινη μέσα στην Τζέλσι και όλοι κράζαμε τον κόσμο για να βάλει τον Βαρέλα. Φίλε, επειδή ο χρόνος πιέζει και η ώρα είναι 4, θα σου πω το εξής. Εγώ βλέπω έναν Λουτσέσκου ο οποίος δεν έχει αλλάξει τίποτα από την νοοτροπία που είχε στην Ξάνθη.